Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Χρυσή Αυγή, τουλάχιστον τα ηγετικά της κλιμάκια και οι φίλοι τους, αυτή η ιδιότυπη συμμορία με κοινοβουλευτική εκπροσώπηση και τοπική λαϊκή απήχηση, πρέπει να το δούμε αυτό, και με ψήφους στις εκλογές, παίρνει το δρόμο για τη φυλακή, πήρε το δρόμο για τη φυλακή. Τελειώνουν, τελειώσαμε, θα τελειώσουν? Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που αρχίζει πλέον και τίθεται τώρα που αποκαλύπτει πλήρως η εγκληματική της δραστηριότητα. Αυτό το ερώτημα θα συζητήσουμε απόψε με καλεσμένους τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Γιώργο Καμίνη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Μπορίδη, τον βουλευτή της Δημοκρατικής Αριστεράς, τον κύριο Γρηγόρη Ψαριανό, τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον καλλιτέχνη, μουσικό, ηθοποιό, πώς να το πω, όλα αυτά μαζί, τον κύριο Δημήτρη Πουλικάκο. Γιατί με βρίζετε? Δεν σας βρίζω. Σας αγαπάω. Και τον επίκρο καθηγητή κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Παναγή Παναγιωτόπουλο. Θα συνδεθούμε επίσης στη διάρκεια της εκπομπής με τον κύριο Πέτρο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι μέλος του Ανταρσία, δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνου. Και συντονιστής της κίνησης Ενωμένη ενάντια στον ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Και επίσης θα συνδεθούμε με τον κύριο Αντώνη Λιακόπουλο, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, να μας πει επιτέλους για τις σχέσεις της Χρυσής Αυγής με την αστυνομία, έτσι ακόμα και ο αντισαγγελέας του Αρίου ΠΑΟ καταγράφει το πόρισμά του. Και τον κύριο Νικήτα Κλίν, το οποίο είναι μουσικός, μέλος του συγκροτήματος Rhodes United. Καλησπέρα, κύριε Κλίν, και φίλος εδώ και πολλά χρόνια του αδικοχαμένου Παύλου Φίσα. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, κύριοι, η ερώτηση είναι αυτονόητη, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω παραπάνω. Η ερώτηση αν τελειώσαμε. Και πριν πάμε, αν τελειώσαμε, που θα είναι νομίζω και το γενικό κλίμα της εκπομπής, θέλω να μου πείτε εάν από όσα αποκαλύφθηκαν σας ξενίζει κάτι. Ισχύει για εσάς αυτό που λένε μερικοί? Τι λες, ρε παιδί μου, τα ξέραμε όλα αυτά? Κύριε Καμίνη. Κύριε Πρετεντέρη, μπορεί να πει κάποιος ότι είναι το τέλος της αρχής ή η αρχή του τέλους. Αλλά μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι έχει αρχίσει μία διαδικασία, η οποία πιθανόν θα έπρεπε να έχει αρχίσει πριν από κάποιο καιρό, αλλά αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε, πια της αναζήτησης των ευθυνών μιας εγκληματικής οργάνωσης. Αλλά θα συμφωνήσουμε, πιστεύω, προϊούς της συζήτησης στο τραπέζι, ότι εδώ πέρα υπάρχουν κάποιες βαθύτερες ρίζες και ότι θα χρειαστεί μια σε βάθος πολιτική αντιμετώπιση αυτού που εκφράζει η Χρυσή Αυγή, ναι, που θα δούμε τι είναι. Δηλαδή έχουμε δύο θέματα. Το πρώτο είναι η ίδια η οργάνωση, η οποία μπορούμε να πούμε ότι ποινικά θα τελειώσει, κάποιοι θα πάνε φυλακή, δεν θα πάνε κλπ. Και το δεύτερο είναι γιατί 425.000 άνθρωποι ψηφίσαν αυτήν την εγκληματική οργάνωση και ενδεχομένως περισσότεροι ετοιμαζόντουσαν να την ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές. Ακριβώς όπως το λέτε. Αν δεν είχε πάει, ακριβώς αν δεν είχε παρέμβει ο εισαγγελέας. Οπότε πρέπει να δούμε ποια είναι τα αίτια που γέννησαν αυτό το φαινόμενο. Έτσι. Και να κάτσουμε εγώ χοντρικά έτσι όπως τα έχω σκεφτεί, τα κατατάσσω στις εξής κατηγορίες. Μην πάτε ακόμα εκεί. Να πάρω μια πρώτη απάντηση απλή από όλους. Κύριε Βορύδη. Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, το πρώτο. Την απλή απάντηση περιμένω. Δηλαδή το ναι ή όχι, αν ήταν κάτι που σας ξένησε από όλα αυτά. Έχουμε καιρό να κουβεντιάσουμε. Εφηδιαστήκατε, σας προκάλεσε. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο είχε συμβεί, εγώ νομίζω ότι αυτό συνέβαινε, τώρα δεν ξέρω πόσο γρήγορα πρέπει να το πω, είναι ότι κατά τη γνώμη μου υπήρχε μια κλιμακούμενη ένταση στην βία της Χρύσης Αυγής. Και αυτό γιατί στην πραγματικότητα δοκίμαζαν τα ανακλαστικά. Δηλαδή, εκείνο το οποίο έκανε είναι ότι δημιουργούσε μια πρόκληση. Παραδείγματος χάρη, το χαστούκι στην κυρία Κανέλη, ήταν η σωματική βλάβη αυτή, ήταν μια πρόκληση. Επιδοκιμάστηκε, είδε ότι αυτό επιδοκιμάζεται. Πήγε παρακάτω. Και προχώρησε στο επόμενο, προχώρησε στο επόμενο, προχώρησε στο επόμενο και έφτασε σε ένα σημείο που πια η ένταση οδήγησε ουσιαστικά στην δολοφονία. Το αίμα. Λοιπόν, το αν τελειώσαμε, κατά τη γνώμη μου. Βρισκόμαστε στην έναρξη μιας ποινικής διαδικασίας. Αυτή η ποινική διαδικασία, η έναρξη αυτής της ποινικής διαδικασίας εγείρει ζητήματα πολιτικών αποφάσεων. Μια πρώτη πολιτική απόφαση νομίζω θα πρέπει να ληφθεί την επόμενη εβδομάδα που αφορά το θέμα της χρηματοδότησης. Και επομένως μια πρώτη από τέτοια απόφαση θα την έχουμε σε πολιτικό επίπεδο. Και φυσικά μένει το πολύ πιο σύνθετο ζήτημα του να δούμε τι τμήμα, αν θέλετε, της κοινωνίας μας είναι αυτό, το οποίο φτάνει στο σημείο να επιδοκιμάζει ορισμένες φορές τέτοιου τύπου εγκληματικές συμπεριφορές. Λοιπόν, άρα αυτό είναι μια προφανώς αρκετά πιο σύνθετη και περίπλοκη συζήτηση. Μου είπατε να είμαι λιτός και γρήγορος. Θα μείνω σε αυτά.
Ρωτήσατε αν τελειώσαμε με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Που είμαστε, ναι. Νομίζω ότι μόλις αρχίσαμε. Δηλαδή είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας που στην πραγματικότητα πέρα από την δράση της εγκληματικής οργάνωσης που είναι στα πρότυπα της Καμόρα ή κάτι τέτοιο, ας πούμε, μαφιόζικη, με σκλαβοπάζαρα, με Πακιστανούς που τους δέρνανε προς εντυπωσιασμό 1 στους 10, αλλά οι 9 στους 10 δουλεύανε. Ήτανε και ανασφάλιστοι μάλιστα και τους δίνανε πράγματα που λάγανε αυτά που παίρνανε από τους πάγκους και τα λοιπά ή που πήγαινε ο κόσμος, ρούχα, τρόφιμα και τα λοιπά. Τα δίνανε σε Πακιστανούς και σε άλλους και τα πουλάγανε αυτά. Ήταν μια μπίζνα κοινός αυτό. Μπίζνα χοντρή. Ναι. Γι' αυτό λέω ένα τύπου Καμόρα με το πολιτικό προσωπείο, την προβιά αυτή του εθνικισμού και μέχρι τον ναζισμό και τα Χάι Χίτλερ και όλα αυτά τα... Πέρα από την ουσία αυτού του πράγματος είναι και η υπόθεση της πολιτείας τι κάνει απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα. Μάλιστα. Η πολιτεία ξεκίνησε με το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής μια διαδικασία που από τη μεταπολίτευση δεν είχε γίνει ποτέ για σχέσεις παρακρατικών και παρεμφερών διασυνδέσεων ακροδεξιών πυρήνων με κομμάτια της πολιτείας. Με την αστυνομία, με το στρατό, δηλαδή αφορμή, λέτε, τα σταγονίδια που ναι. λέγαμε, η περίφημη αποχουντοποίηση που δεν έγινε ποτέ. Γιατί πέρα από τους ναζιστές, πέρα από τους άσχετους που θέλουν να λιντσάρουν τους κοινοβουλευτικούς, γιατί αυτοί φταίνουν για όλα και προσφεύγουν ή καταφεύγουν στην ψήφο στη Χρυσή Αυγή, που είναι μια παράνοια, είναι μια νοησία. Αυτοί οι άνθρωποι που ψήφισαν δεν ξέρουν τι γίνεται με αυτήν την ιστορία. Τώρα θα μείνουν άναυδοι. Θα είναι έκπληκτοι. Από τις 425.000, 424.000 θα μείνουν άναυδοι. 1.000 είναι μέσα στο σύστημα. 2.000, 3.000. Λοιπόν, είναι το ζήτημα του τι έκανε ως τώρα η πολιτεία και τι θα κάνει και από εδώ και πέρα. Κρατάω και αυτό το ερώτημα. Γιατί το δεν έκανε... είναι, μην το κάνουμε επικοινωνιακά τώρα, να λέει ο Σαμαράς, να λέει ο Βενιζέλος, να λέει ο Κουβέλης, ο Τσίπρας, ποιος τα λέει ό,τι λέει ο καθένας. Μην το κάνουμε λίγο έτσι, επικοινωνιακό από την πλευρά της κυβέρνησης και της πολιτείας. Πρέπει αυτό να προχωρήσει. Μέχρι τέλους. Κύριε Ανδρουλάκη. Κύριε Πρεζεντέρη, ρωτήσατε αν ξέραμε ή όχι καταρχάς. Είπατε αν ξέραμε όλα αυτά ή αν όχι. Αν η κοινή γνώμη γνώριζε. Όχι γνώμη εσείς. Και εμείς, αλλά πιστεύω ότι. Προσωπικά εσείς σας ευνηδίασε κάτι. Εμένα δεν με ευνηδίασε. Τα ξέρατε όλα αυτά. Όλοι γνωρίζαμε ότι η Χρυσή Αυγή είναι μια νεοναζιστική οργάνωση. Μια νεοναζιστική οργάνωση με οποιαδήποτε δομή της. Οι ιδέες είναι τέτοιες που είτε είναι στο κεφάλι του Κασιδιάρη, είτε ενός γειτονά σας, τον οδηγούν αργά ή γρήγορα σε ατομικά ή συλλογικά εγκλήματα. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι απλά μια εγκληματική οργάνωση 10 ανθρώπων οι οποίοι έκλεβαν, δολοφονούσαν, εκβίαζαν. Είναι ένα νεοναζιστικό κόμμα. Και αν τώρα δεν το καταλάβουμε αυτό, να χειριστούμε με αυτόν τον τρόπο το φαινόμενο, ενοχοποιώντας στο συλλογικό υποσυνείδητο του ελληνικού λαού τις νεοναζιστικές ιδέες, φοβάμαι πάρα πολύ ότι. Κόψαμε 5-10 κεφάλια ή θα κοπούν από τη δικαιοσύνη, από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, αλλά το φαινόμενο θα παραμείνει. Και θέλω να σου πω το εξής. Η τραγικότητα. Λέει ότι είναι νεοναζιστικό κυρίως και όχι εγκληματικό φαινόμενο. Ναι, είναι ένα νεοναζιστικό κόμμα και έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Εγώ πάντως έχω την αίσθηση, εγώ και τη λέξη του κύριου Ανδρουλάκη, έχω την αίσθηση και το επισημαίνω εδώ και 15 μέρες τουλάχιστον που τρέχει αυτή η ιστορία. Ότι ο ναζισμός τελικά ήταν το πρόσχημα ή το περίβλημα. Αυτό είπα προβιά. Ναι, προβιά. Βασικά η δράση του ήταν συμφωνώ με Ζουμαφία, Καμόρα, ναι. Υπόκοσμος. Που δεν μπορούσαν να μαζεύουν ψήφους. Κύριε Μπράβη, καλημέρα σας και λέγανε κάτι τι. Τα υπόλοιπα νεοναζιστικά κόμματα στην Ευρώπη νομίζω ότι έχουν διαφορετικές δράσεις. Στη Ρωσία, στην Ουγγαρία. Έχουν ακριβώς ίδιες δράσεις. Μαχαιρώνουν μετανάστες, σκοτώνουν ανθρώπους, εκβιάζουν ομοφυλόφιλους. Αυτές είναι οι δράσεις αυτών των κομμάτων. Μάλιστα. Ο νεοναζισμός και οι ιδέες του οδηγούν μαθηματικά αυτόν που θα τις πιστέψει σε ατομικά ή συλλογικά εγκλήματα. Θέλω να σου πω ότι δεν είχαν 7, 8 ή 10%. Η τραγικότητα για το πολιτικό σύστημα είναι ότι όλα αυτά τα συζητάμε μετά από το θάνατο ενός ανθρώπου, ενώ γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά και η δικαιοσύνη και η αστυνομία γνωρίζαν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει Χρυσή Αυγή. Εμείς τώρα και 1,5 χρόνο. Κάναμε εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα για να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη. Η δικαιοσύνη και οι δομές και η αστυνομία ξέρανε και βέβαια ότι ξέρανε. Δεν είμαι βέβαιος αν η κοινωνία ήξερε. Ο άδικος χαμός αυτού του νέου ανθρώπου λειτουργήσε
σαν ένα που τεράστιο πρώτο. Δεν ήταν ο πρώτο, ήταν ο πρώτο Έλληνα. Έλληνας. Ναι, αλλά να σα πω κάτι. Λειτουργήσε ένα τεράστιο εκοφαντικό, μια καμπάνα. Λειτουργήσε ως καταλύτης. Ως καταλύτης. Λειτουργήσε ως καταλύτης και επιτάχυνε εξελίξεις. Αντιρατσιστικό νομοσχέδιο δεν θα είχε 32 φακέλους σήμερα δικαιοσύνη στα χέρια της. Θα έχει 1032. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα το δούμε, κύριε Πουλικάκο. Είδαμε το φως μας ξαφνικά. Εσείς τα πείτε που υποψιαζόσασταν όλα αυτά, σας εξέπληξαν? Όχι. Έχω μείνει έκπληκτος, άναυδος έμενα. Πλάκα κάνω. Φαίνεται. Δεν τα ξέρατε. Να μην τα ξέρουμε. Ναι. Εσείς ο ίδιος πριν από πότε, το 95, το 96, περνάγανε ναι. από τις εκπομπές σας, ας πούμε, και τους μιλάγατε σαν να είναι κανονικά. Δεν τους ξέραμε τότε όμως. Δεν τους ξέραμε. Ήταν 0,3% ήταν, ούτε τότε. 0,17 ήταν. Τέτοια αθότητα στις μέρες μας, κύριε Πρετεντέρη. 0,17 ήταν τότε. Δεν υπήρχαν. Ήταν περιθωριακή οργάνωση. Όχι, ούτε καν οργάνωση, ένα περιοδικό ήταν. Ο κύριος Βορύδης γίνανε ένα κόμμα με 325.000 ψηφοφόρους. Αντικατέστησε στην αρχηγία της ΕΠΕΝ τον κύριο Μιχαλολιάκο. Χωρίς να μας έχει πει ότι αποκηρύσω μετά αυδελιγμίας το παρελθόν μου με τον Μπαλτανάκη. Άρα, λοιπόν, τέτοια αθότηση, ας πούμε, ναι. δεν ναι. μπορώ τώρα, να την καταλάβω. Τα μοιραία ανοίγει μια συζήτηση. Για άλλη άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Δεν έχω αντιθέσει. Ανοίγει συζήτηση, αλλά πρέπει να το. Αφού το θέτει ο κ. Πουλικάκο. Αισθάνομαι δηλαδή αυτή τη στιγμή σαν να με καλέσατε να συμμετέχω σε μια κακιά φάρσα ή σε μια. Πώς να το πούμε, σαν ένα κόμικ, σαν σκηνή από κόμικ. Κύριε Πουλικάκο, αυτά που βλέπω είναι φάρσα όλα αυτά. Κακιά μένα, αλλά φάρσα. Να σας πω κάτι. Εις βάρος. Όχι. Εις βάρος του ελληνικού λαού φάρσα. Εγώ διαφωνώ μαζί σας. Γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα. Διαφωνώ πλήρως, αλλά θα σας πω γιατί σας διαφωνώ. Δεν είναι ένα κόμμα του 6% το ίδιο πράγμα με μια περιθωριακή νεοναζιστική ομάδα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Και δεν είναι το ίδιο πράγμα αν ο κύριος Βορύδης ήταν στην νεολαία των χιλίων ανθρώπων. Ποιος την έφτασε στο 6-8-10%. Είναι οι Έλληνες ψηφοφόροι, κύριε Πουλιακό, δυστυχώς. Ναι, και τους Έλληνες ψηφοφόρους, ποιος τους έφτασε στο σημείο να, ενώ ήταν 0,03% μια ομάδα του περιθωρίου, ας πούμε, να φτάσει στο πόσο είναι, 14-15%. Πώς έγινε αυτό? Ελάτε, ναι, για πέστε μου, η δουλειά σας είναι. Δημοσιογράφος είστε. Τι, εγώ πρέπει να ξέρω πώς έφτασε του Έλληνε του ψηφοφόρου. Έχω την ερμηνεία. Εσείς άρθρωπο. Έχω μια ερμηνεία. Εγώ πιστεύω ότι είναι απελπισία, είναι θυμός, είναι αντίδραση. Τα πιστεύω όλα αυτά είναι πράγματα. Πολλοί παράγοντες. Είναι πολλοί παράγοντες. Και γιατί να μην πάνε προς το ΚΚΕ ή προς άλλες απελευθερωτικές δυνάμεις. Παρά να πάνε στο. Προς τα εκεί και παρά να πάνε. Τι, να μασίσουν ότι είναι. Ο κόσμος είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς, κύριε Πρετεντέρη. Δεν δηλαδή ξέρει πριν από εμάς τι είναι η Χρυσή Αυγή. Ακόμα πιστεύω. Αν το ήξερε, δεν το έδειξε στην κάλπη. Ακόμα πιστεύω μπορεί να το έκανε επίτηδες. Επίτηδες. Ναι, επίτηδες. Από αγανάκτηση, ας πούμε, και για. Πώς να το πούμε. Σαν αντίδραση, σαν εκδίκηση. Σε ένα πολιτικό σώμα το οποίο δείχνει ότι είναι σε αφασία. Και, γιατί... και ότι μας στάνουν, ας πούμε, να παίρνουμε την και... βουλευτική αποζημίωση, να πούμε και όλα τα άλλα, να. Δεν πάει να γαμηθεί ο κόσμος όλος. Και όπως είπες, γιατί δεν πήγες στο ΚΚΕ ή στον Ανταρσία ή σε μια άλλη εξωκοινοβουλευτική οργάνωση άλλου τύπου. Γιατί και πήγε εκεί. Και μάλιστα πολύ περισσότερο όταν πέσανε τα χαστούκια και τα ποτήρια για το δω. Και δεν εμφανίστηκε πρόπερση. Στο Δήμο Αθηναίων ο Μιχαλολιάκος είναι πολύ πριν την κρίση. Τα μνημόνια, τις τρόικες και όλα αυτά. Έτσι, με μεγάλο ποσοστό στο Δήμο Αθηναίων. Ήταν η υπόθεση λαθρομετανάστες και όλο αυτό πάλι μια προβιά. Αλλά ο κόσμος πώς πάει εκεί. Μετανάστες ως προβιά. Η λαθρομετανάστευση και όλο αυτό το πράγμα. Ψάρια, ναι. Πάντως, αν μου επιτρέπετε αυτό, εκεί. Γιατί έχω και μια, ναι. έχω μια εκκρεμότητα προς τον κύριο Πουλικάκο, έτσι δεν είναι. Πήγε απαντήσω, εκεί. Επειδή είναι προσωπικού, να απαντήσω ο κύριος Βορύδης. Ναι, εντάξει, το προσωπικό τώρα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία και ούτε θα μείνω στα προσωπικά. Απλώς θα πω το εξής. Ότι αυτού του τύπου όμως ο συλλογισμός, τι στην πραγματικότητα κάνει, αγνοεί ότι υπάρχουν, αν θέλετε, και πραγματικά κοινωνικοπολιτικά φαινόμενα τα οποία κάποιος πρέπει να τα απαντήσει. Και παραδείγματος χάρη, η παράνομη μετανάστευση και οι εντάσεις που δημιουργεί είναι ένα πραγματικό φαινόμενο, με το οποίο ο καθένας μας μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις,
Αλλά το γεγονός ότι θα τσουβαλιαστούν αυτές οι απόψεις ή τσουβαλιάζονταν μέχρι χτες στο ότι αυτές είναι φασιστικές απόψεις εν το συνόλο τους, αυτό δημιούργησε στην πραγματικότητα μία μείωση στα αντανακλαστικά ανάμεσα σε παραδείγματος χάρη περιοριστικές μεταναστευτικές πολιτικές και στον νεοναζισμό. Αλλά αυτό είναι η ρητορική της αριστεράς που μείωσε την αντίσταση. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν πια διακρίσεις. Ή το να γυρίσει κάποιος να πει ότι μέχρι χτες, και το λέω για το μέχρι χτες, γιατί δεν νομίζω ότι πια ισχύουν αυτά. Αλλά έκανε μια. Τμήματων της αριστεράς. Τμήματων της αριστεράς. Συμφωνώ. Τμήματων της αριστεράς, για να είμαι ακριβής. Ή παραδείγματος χάρη το ότι μέχρι χτες κάποιος ήθελε να μιλήσει, λέω τώρα, έτσι, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βόρεια Ήπειρο, και αυτό σήμαινε ότι ήταν φασίστας. Άρα λοιπόν αυτό δημιουργούσε μια συγκεκριμένα, ένα συγκεκριμένο αντανακλαστικό, το οποίο κατά αποτέλεσμα τι έφτιαχνε. Μια μείωση του αντανακλαστικού απέναντι σε αυτό που είναι ο πραγματικός φασισμός. Απέναντι σε αυτό που είναι ο πραγματικός ναζισμός. Άρα λοιπόν αυτό για μένα είναι μια ρητορική η οποία πρέπει να εγκαταλειφθεί. Αλλά υπάρχει έτσι, και η αντίστροφη. Δηλαδή εδώ, να το πούμε διαφορετικά. Όποιος διαφωνεί με τις απόψεις της αριστεράς, δεν είναι υποχρεωτικά φασίστας. Έτσι. Δεν είναι υποχρεωτικά ναζιστής. Αλλά αυτό ήταν μια εύκολη κατηγορία, μια εύκολη ενοχοποίηση. Γενικώς, όποιος διαφωνεί με τις απόψεις κάποιου άλλου, δεν πρέπει να φάει ξύλο. Ακριβώς. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά από εκεί και πέρα μιλώ για το συγκεκριμένο. Γιατί μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, μια και ο κύριος Πουλικάκος αναφέρθηκε σε αυτό, μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον μεγαλώσαμε. Και μεγαλώσαμε με συγκεκριμένες προσλαμβάνωσεις και συγκεκριμένες εντάξεις. Εγώ λέω να μην γυρίσουμε σε αυτό. Εγώ λέω να μην γυρίσουμε σε αυτό. Εγώ λέω κύριε Πρετεντέρη, ότι το μείζον σήμερα, δεν είναι να συζητήσουμε για το 80, αλλά αν θέλουμε να συζητήσουμε για το 80, θα το συζητήσουμε συνολικά. Λέω να συζητήσουμε για το σήμερα. Γιατί αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Στον κόσμο. Η Χρυσή Αυγή δεν είναι μία άκρα δεξιά. Η Χρυσή Αυγή είναι νεοναζί. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Ούτε στην Αυστρία. Ούτε στην Αυστρία. Γιατί ακόμα και εκεί, όχι, ακόμα και εκεί δεν είναι αυτό του χαρακτήρα. Δεν είναι αυτό του χαρακτήρα. Δεν είναι αυτό του χαρακτήρα. 21% κρύβει και νεοναζιστές. Μπορεί να κρύβει. Μπορεί να κρύβει. Όπως έκρυβε και κανείς όμως. Συγγνώμη. Και η ακροδεξιά στην Ελλάδα κάπου κρυβόταν τους ακροδεξιούς. Κανείς πρέπει να δείτε την ιδιαιτερότητα για να την αντιμετωπίσετε. Κάτι ψήφισαν και οι νεοναζιστές. Κανείς δεν έχει πει ανοιχτά ποτέ ότι υμνεί τον Χίτλερ. Κανείς δεν έχει πει ανοιχτά ποτέ, ακόμα χειρότερα, ότι πράττει εγκληματικές ενέργειες δημοσίως, τις οποίες εν συνεχεία υποστηρίζει. Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά. Αυτά υπήρξαν εδώ. Και επομένως με το να ισοπεδώνουμε το φαινόμενο, δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Έχει φουντώσει η συζήτηση, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Να φουντώσει κι άλλο. Λοιπόν, θα κλείσω τον πρώτο κύκλο με τον κύριο Παναγή Παναγιωτόπουλο, είναι πίκρος καθηγητής της Κοινωνιολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διάβασα με πολύ ενδιαφέρον το άρθρο σας σήμερα στα Νέα που δημοσιεύθηκε με τίτλο «Ευκαιρία για αυτοκάθαρση» και λέω μια φράση σας, αν μου επιτρέπετε, ότι μην κρυβόμαστε, λέει, το κοινωνικό σώμα εθεροτυφλούσε. Όλοι μας δηλαδή. Αρκετοί εκφασίστηκαν, πολλοί άρχισαν να συνηθίζουν. Η Χρυσή Αυγή τους τελευταίους μήνες άρχισε να εισπράττει, να κερδίζει σε όλα τα μέτωπα και να κεφαλαιοποιεί τόσο την κρατική ανοχή που της παρήχε η πολιτική εξουσία, όσο και τον λαϊκιστικό αντισυστημισμό της συμμαχίας ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της προπαγάνδας τους περί Γερμανών, τοκογλύφων και τσολιάδων εντολέων τους. Έτσι αποθρασύνθηκε και ξεκίνησε τη μεγάλη της έφοδο. Δεν θα σας... Ναι, δεν είναι μια κοινωνία η οποία μόνη της εθελοτυφλούσε. Εξάλλου υπάρχουν τμήματα αυτής της κοινωνίας που δεν εθελοτυφλούσαν και επειδή πρέπει να είμαστε αυτοκριτικοί αυτές τις ώρες, εγώ και ως κοινωνιολόγος θεωρώ ότι δεν το είχα δει στην οξύτητά του το πρόβλημα, για παράδειγμα. Αλλά ο Νικήτας Κλίντ και ο κύριος Κωνσταντίνου και κάποιοι άλλοι που θα τους έχουμε μαζί μας σε λίγο, σε αυτό το ζήτημα, μπορεί σε άλλα να διαφωνούμε, αλλά σε αυτό το ζήτημα ήταν κέρυοι. Ωστόσο. Εγώ έχω τιμήσει την πλευρά. Οφείλω να ομολογήσω, μια και κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας, καλό είναι αυτό. Την πλευρά συμμορία. Δηλαδή, τη μαφιόζικη, οικονομική. Την πλευρά υποκοσμίου. Δηλαδή, ναι. Αυτό το είχα, δεν ξέρω αν κάποιος από εσάς είχε καλύτερη γνώση από μένα. Ναι. Καταλάβαινα την πλευρά, την πολιτική, να το πω έτσι. Καταλάβαινα την πλευρά, την τυχοδιοκτική. Καταλάβαινα την πλευρά της βίας και όλα αυτά. Αλλά δεν ήξερα όλα τα άλλα. Ναι, τον Μπραβιλί. Και εγώ το ίδιο πρέπει να πω.
Ωραία. Τώρα τα μαθαίνουμε. Τώρα. Αυτό, οφείλω κύριε να πω ότι δεν ξέρω. Ούτε την έκταση του παραμιλιταριστικού φαινομένου γνωρίζαμε. Όχι, έχετε δίκιο να κάνουμε όλη την αυτοκριτική μας. Αλλά τα κόμματα εξουσίας και η ελίτ. Όχι για το πολιτικό, για την πίσνα, λέει. Για την καμόρα. Τελούγια θα βγάζουμε. Άγγελοι θα γίνουμε και θα υπτάμε. Επειδή λίγο το βάζουμε σε ένα πλαίσιο θεωρίας και είπατε το 06 που μεγάλωσε, πριν τη μεταπολίτευση είχαμε χούντα. Και μετά τη χούντα κάποιοι ντρεπόταν να πούνε ότι είναι χουντική. Και μετά ήρθε η μεταπολίτευση στο Πασόκ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, κάποιοι πήγαν στο Χροντούλα από τη ιστορία. Και μετά από την κρίση ξαναεμφανίστηκαν κάποιοι, οι οποίοι απενοχοποιήθηκαν. Βρήκε αυτούς χουντικούς προς 40 ετών η νέα διοίκηση. Συγγνώμη, αυτοί που βγαίνουν οι στρατιωτικοί, που βγαίνουν και καταγγέλνουν τα δημοκρατικά, το δημοκρατικό πολίτευμα, όλοι αυτοί που ήταν κρυμμένοι. Ήταν κρυμμένοι πίσω από τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Ο Κασιδιάρης δεν είχε γεννηθεί ο Κασιδιάρης. Ναι, οι πάτρονες του Κασιδιάρη όμως. Και οι περισσότεροι όμως δεν είχαν γεννηθεί. Η ρίζα τους εκεί ακριβώς βρίσκεται. Πάντως κύριε Πρεσβεύτη, στην Αθήνα, επειδή το είδαμε το φαινόμενο αμέσως, ήδη από το 2010, βλέπαμε καταρχάς πράγματα που δεν έβλεπαν άλλοι. Και κατά δεύτερο λόγο μας ερχόντουσαν πληροφορίες που δεν τις είχαν άλλοι. Στις γειτονιές της Αθήνας, ειδικά στον Άγιο Παντελεήμονα, στη Κυψέλη, Πατήσια. Ήταν γνωστό, κυκλοφορούσε ως φήμη, αλλά τα στόματα ήταν κλειστά, ότι εκεί πέρα υπήρχε μια όσμωση Χρυσής Αυγής και κοινού εγκλήματος, της νύχτας. Έτσι, μπράβο. Να σου πω και κάτι, και το φυσικό των ανθρώπων τώρα, αν το δούμε, δηλαδή όποιος τους έβλεπε στη Βουλή να κάθονται εκεί πέρα, η αισθητική που απέπνεαν ήταν μια αισθητική μπράβων. Ανθρώπων της νύχτας. Μα είναι και δουλειά τους. Είναι πορτιέριδες, είναι όχι, και το face ύφος, controllers και τέτοια. Και το ύφος και η χυδαιότητα, έτσι, και το υδρεολόγιο και όλο αυτό το πράγμα. Το Λούμπεν Προλεταριάτο, έτσι, κατέλαβε ηγετικές θέσεις εκεί πέρα. Και το Λούμπεν Προλεταριάτο έχει και τις ρίζες του. Θέλω να πω και όταν μιλάμε για νεοναζισμό, όποιος το ξέρει, υπήρχε και τότε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι νεοναζιστές ήταν ένας μικρός πυρήνας. Από εκεί και πέρα πολλοί παράγοντες συνέτειναν στο να φουντώσει αυτό το πράγμα. Και η εγκατάλειψη στις γειτονιές της Αθήνας, που είναι το λίκνο της Χρυσής Αυγής, και ο αντικοινοβουλευτισμός, τον οποίο συνέτειναν και εκείνη η αυτοκριτική. Εγώ έχω μια αίσθηση αυτό που λέτε, από το εκλογικό αποτέλεσμα, μια στιγμή κύριε Πουλικάκο, μισό λεπτό. Και το είχα ρωτήσει και στην πρώτη, αν δεν θυμάμαι καλά, ανατροπή μετά τις εκλογές του Ιουνίου. Είχα πει, ωραία ρε παιδιά, στην Αθήνα η Χρυσή Αυγή πούλησε όχι στους Πακιστανούς, στους μετανάστες και πήρε ψήφους. Στην Εύβοια πώς πήρε 12%. Στην Κόρυνθο πώς είναι η δεύτερη περιφέρεια της Κόρυνθου. Εδώ κύριε Πρεσβεύτη, υπάρχει μια υπόθεση εργασίας η οποία δεν επιβεβαιώνεται. Κύριε Ανδρουλάκη, στην ανάλυση σας υπάρχει, εγώ έχω μεγάλη αντίρρηση, τώρα είναι εσφαλμένη. Αλλά υπάρχει και ένα πραγματικό το οποίο πρέπει να λαμβάνει υπόψη σας. 40%. Είναι κριτική από όλα τα μέτωπα στον Ανδρέα Παπανδρέου και στο Παζόκη τη δεκαετία του 80 που συνέβαλε να μην υπάρχουν αυτά τα γονίδια. Μάλιστα. Γι' αυτό λέω ότι είναι λάθος η ανάλυση. Γι' αυτό λέω ότι είναι λάθος η ανάλυση. 40%. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν με ακούτε. Και αυτό θα βοήθαγε. 40% των ψηφοφόρων της Χρυσής Αυγής προέρχονται από την κεντροαριστερά. Ποια σταγονίδια λέτε τώρα. Περίπου το μισό. Αυτοί δηλαδή που μαχαίρωναν μετανάστες, αυτοί που παράκαναν πρόσωπα. Στη δομή. Πρώτα από την κεντροαριστερά. Η δομή είναι αυτό που σας είπε ο κύριος Δήμαρχος. Εδώ μιλάμε στο Μελιγαλά. Εσείς πιστεύετε. Υπήρχαν χίλια άτομα με κοντάρια, μάλιστα, κύριε Βορύδη, ναι, οι οποίοι δεν ήταν από την κεντροαριστερά, είναι νεοναζί. Ναι. Να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί το φαινόμενο. Νεοναζί είναι. Νεοναζί είναι. Νεοναζί είναι. Είναι από την κεντροαριστερά αυτή. Φυσικά. Οι ψηφοφόροι, γιατί δεν θέλετε να τα ακούσετε, γιατί αυτό είναι που βοήθησε θα μας επιτρέψει. Δεν καταλάβατε. Οι ψηφοφόροι. Η κρίση βοήθησε. Ακούστε. Η κρίση ακούστε βοήθησε. Κάτι. Ακούστε κάτι. Οι ψηφοφόροι. Κύριε Βορύδη, συγγνώμη. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής κρύβονταν σε όλα τα κόμματα. Λοιπόν, μην το λέμε τώρα έτσι. Το λένε οι μετρήσεις αυτό, Νίκο. Δηλαδή, θεωρείτε. Το λένε οι μετρήσεις. Άλλου ήταν 5%, αλλού 8%, αλλού 11%. Ήταν παντού. Μην το ξεπλύνουμε το φαινόμενο. Η κρίση βοήθησε. Η ατιμορρησία βοήθησε. Η αίσθηση ότι δεν υπάρχει να ισονομία, του δώσουμε όμως τη σωστή βοήθησε, του διάσταση. Η απάνω όμως, πλατεία βοήθησε. Όμως, η αμαλίας. Όμως, κατά ναι, βάση, όλο αυτό το δυναμικό το οποίο εκβίαζε, εγκληματούσε απέναντι σε μετανάστες και Έλληνες, είναι στελέχη της ακροδεξιάς που πιστεύουν σε νεοναζιστικές ιδέες. Μην τα ξεπλύνουμε όλα. Είτε με τις θεωρίες των δύο άτομων, είτε με τις θεωρίες που πιστεύω ότι είναι παραπλανητική αυτή η συζήτηση. Θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο, αλλά να πω γιατί πρέπει να είναι. Να κάνω μία παρένθεση, μισό λεφτάκι, μόνο μία παρένθεση μικρή.
η μεγαλύτερη ομάδα ποσοστό νεοναζί στη Γερμανία ήταν στην Ανατολική. Έτσι. Εγώ θέλω να πω το εξή. Εγώ όταν το έμαθα πρώην κομμουνιστικό καθεστώ, αυτό λέει. Και στην Ουγγαρία υπάρχει μεγάλη δύναμη. Άρα η Ρωσία ακόμη περισσότερη. Εσεί επιχειρείτε να κάνετε μία ταύτιση τη Χρυσή Αυγή με τη δεξιά. Και σα λέω λοιπόν ότι για λόγου ιδεολογικού δεν υπάρχει αυτή η ταύτιση. Όπω την αρνείστε και θεμητά. Δεν υπάρχει. Όπω την αρνείστε θεμητά. Αφήστε να με ακούσετε. Καμία να με ακούσετε. Μα και εσύ λες για την αριστερά συνέχεια. Όχι, ξαναλέω. Εγώ τμήμα λέω, της ακροδεξιάς. Εγώ λέω ότι έχει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει κανείς να τα δει. Αυτά ριζώνουν μέσα σε συνθήκες θεσμικής κρίσης. Βρίσκουν αντανάκλαση σε πραγματικά κοινωνικά προβλήματα. Στα οποία με συγχωρείτε πολύ, για πάρα πολύ χρονικό διάστημα κανείς δεν παρενέβη. Τα άφησαν και γιγαντώθηκαν και οξύνθηκαν. Η εγκατάλειψη στις γειτονιές είναι ένα από αυτό το ζήτημα. Και από εκεί και πέρα, όποιος πάει να πει ότι αυτό παραδείγματος χάρη αφορά τη δεξιά, σας λέω ότι η δεξιά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Πώς τη άκρα δεξιά δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ένα-ένα. Κύριε Βορύδη, εδώ νομίζω ότι έχουμε κάνει μια σύγχυση στην κουβέντα μας. Είναι άλλο πράγμα τι είναι το κόμμα αυτό που λέγεται Χρυσή Αυγή, αυτοί όλοι που συλλαμβάνουν. Που προφανώς είναι ένα νεοναζιστικό κόμμα και μια συμμορία. Η οργάνωση, τελεία, η δομή. Η οργάνωση, σωστά. Τελεία. Παράγραφο. Άκρα δεξιά, νεοναζί και τελεία. Και άλλο, και άλλο 425.000 ψηφοφόροι, όπου εγώ δεν δέχομαι ότι στην Ελλάδα έχουμε 425.000 νεοναζί ψηφοφόρους, ούτε 425.000 καμόρα. Όχι, είναι. Κανεί δεν το δέχεται αυτό. Πρέπει, αλλά μην αποσυνδέουμε τι ιδέε. Δηλαδή, εδώ τι κάνουμε. Λέμε δεν υπήρχαν ιδέε. Είναι εγκληματίες χωρίς ιδέες. Είναι εγκληματίες με ιδέες. Υπάρχουν ιδέες. Ναζιστικές ιδέες. Είναι παραπλανητική. Βρε Νίκο, ποιος είπε ότι είναι χωρίς ιδέες. Γιατί είναι ένα φαινόμενο. Και ιδέες για ψυχίατρο. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολυπαραγοντικό. Έτσι. Όπως μπορεί να έχει κάποιες ρίζες ενός λόγου, πώς να σας το πω, όπως προσπάθησε να τον περιγράψει ο κύριος Βορύδης, άλλο τόσο και χωρίς να κάνουμε συμψηφισμούς, πρέπει να δούμε το πολυπαραγωγικό του θέματος. Υπήρξε και ένας λόγος παραδοσιακός στη χώρα, δυσανεκτικός, απέναντι στη διαφορετικότητα. Το ανάδελφο έθνος, γιατί πρέπει να το δούμε και αυτό το πράγμα. Έτσι ο εθνικισμός, τον οποίον τον πήραν αυτοί και τον καπηλεύτηκαν, μάλλον τον πατριωτισμό τον έκαναν εθνικισμό, το ανάδελφο. Εδώ καπηλεύτηκαν και τη θρησκεία, ενώ είναι ορθοδοξίας, παγανιστές. Ο λόγος κατά των Εβραίων, όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία επίσης κάπου καλλιεργήθηκαν. Ο παγανισμός αυτός. Και αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί πρέπει να καταλάβουμε. Εγώ είμαι παγανιστής. Είμαστε ευρωπαϊκή χώρα. Ο κύριος Πουλικάκος δηλώνει ότι είναι παγανιστής. Δεν δηλώνω τίποτα. Ρωτάω απλά αν ο παγανιστής. Όχι, λέω ότι εκμεταλλεύτηκαν την ορθοδοξία και τη θρησκεία, ενώ είναι παγανιστές, υδρολάτρες. Εκμεταλλεύω την παπάδε στην ορθοδοξία και τη θρησκεία. Άλλο λες εσύ, άλλο λέω όμως. Λοιπόν, πάμε, με επιτρέπετε να βάλουμε έναν άνθρωπο, τον κύριο Πέτρο Κωνσταντίνου, στη συζήτηση. Να υπενθυμίσω ότι ο κύριος Κωνσταντίνου είναι μέλος του Ανταρσία, Δημοτικό Σύμβουλο Αθηναίων και συντονιστής της κίνησης ενωμένη ενάντια στον ρατσισμό και τη φασιστική απειλή. Σας αποδόθηκαν εύσημα προηγουμένως, κύριε Κωνσταντίνου, ότι πρώτοι πριν από πολλούς άλλους μιλήσατε για τον πραγματικό κίνδυνο που αποτελούσε η Χρυσή Αυγή πριν καν ανδρωθεί. Και εδώ όλοι λίγο πολύ είπαμε περίπου τι δεν είχε καταλάβει ο ένας από τους άλλους. Εσάς σας εξέπληξαν αυτά που προέκυψαν τις τελευταίες ημέρες? Κοιτάξτε, καταρχήν αυτό το οποίο συνέβηκε και φτάσαμε στο να βρίσκονται τα στελέχη της Χρυσής Αυγής στην φυλακή, αυτό που άλλαξε τα πράγματα ήταν ένα τεράστιο αντιφασιστικό κίνημα μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσα. Αυτό ανάγκασε την κυβέρνηση να σπάσει την ασυλία που παρήχε στη Χρυσή Αυγή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Δεν εκπλαγήκαμε από την εικόνα που βγήκε για την Χρυσή Αυγή. Ούτε καν η πλευρά, υπόκοσμο, συμμορία και αυτά. Αν παρακολουθούσε κανείς τις καταγγελίες που έκανε η ΚΕΡΦΑ, η κίνηση ενωμένη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή, πολλά από αυτά τα έχω βάλει ανοιχτά στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Είχαμε στοιχειοθετήσει το ότι υπήρχαν δεκάδες κρούσματα και δολοφονικές επιθέσεις από την Χρυσή Αυγή. Αυτό που εμπόδισε όμως το να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα περί τίνος πρόκειται, ήταν η απροκάλυπτη κάλυψη από την ίδια την κυβέρνηση. Εδώ είναι σκάνδαλο. Λέτε την είναι κυβέρνηση ή τους μηχανισμούς με αστυνομία και αυτά, ή την κυβέρνηση, δικαιοσύνη. Πολιτικά. Εγώ, είναι άλλο πράγμα το την ίδια την κυβέρνηση και να σας πω γιατί. Να σας δώσω δύο απλά παραδείγματα. Ναι. Υπόθεση Σαχζάτ Λουκμάν. Ο Πακιστανός που δολοφονήθηκε στις 17 Γενάρη φέτος. Στο Παγκράτη, δεν έπατο, στα Πετράλωνα, που το μαχαιρώσανε. Βρεθήκανε μέσα στο σπίτι των δολοφόνων
φωνικά όπλα και υλικά από τη Χρυσή Αυγή. Δεν έγινε η ίδια διαδικασία που έγινε τώρα με το άνοιγμα των κλειδών και πάει λέγοντας. Δεύτερο, όταν λέμε ότι υπάρχει πολιτική κάλυψη, τι έγινε στην ΕΕΠ, πώς ο κύριος Σαμαράς ορίζει ως υπεύθυνο της έρευνας τον ξάδερφο του Χρυσαυγή, τη βουλευτή, που είχε να κάνει και με τις απαγωγές των Πακιστανών. Όταν λέμε ότι υπήρχε κάλυψη από τα πάνω που εμπόδιζε το να προχωρήσει η αποκάλυψη όλων αυτών των εγκλημάτων, ναι, εμείς το στοιχειοθετήσαμε ότι είναι εγκληματική οργάνωση, αλλά υπήρχαν μηχανισμοί ολόκληροι πιεσμένοι από την ίδια την κυβερνητική πολιτική. Και γι' αυτό για μας, αν λέμε, αν είναι η αρχή του τέλους. Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντίνου. Εδώ έχουμε κάνει δύο τύπους συζητήσεως τώρα, γι' αυτό ήθελα και τη γνώμη σας. Ένα ερώτημα είναι, αν υπήρχε μία ασυλία ή ακαταδίωκτο, να το πω έτσι, ερώτημα είναι, το θέτω, το θέσατε κι εσείς πριν, για την ηγετική ομάδα και το μηχανισμό της Χρυσής Αυγής. Τελεία. Το κρατάμε αυτό, το κουβεντιάσουμε, έχουμε τον κύριο Γιακόπουλο, θα μας πει για την αστυνομία. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι όμως, γιατί ξαφνικά μία νεοναζιστική περιθωριακή οργάνωση που είχε πάρει το 2009, δεν απαντώ, 0,17%, πήγε στο 6% με 425.000 ψήφους, ξανά 6%, 7 σχεδόν, πάλι 425.000 ψήφους και τώρα δημοσκοπήσει 10-12. Είναι δύο τα φαινόμενα, δεν είναι ένα. Ωραία. Επιτρέψτε μου όμως να ολοκληρώσω την προηγούμενη σκέψη σαν τοποθέτηση, επειδή δεν τοποθετήθηκα στην αρχή. Εμείς πιστεύουμε ότι για να, αν είναι το τέλος της Χρυσής Αυγής ή όχι, εδώ υπάρχει ζήτημα καν αν οι δίκες θα προχωρήσουν και πώς. Διότι αν δεν παραιτηθούν αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι και δώσανε κάλυψη, πρώτα απ' όλα η ίδια η κυβέρνηση, ο κύριος Δένδιας έδωσε κάλυψη στην ίδια την αστυνομία, πώς μπορούν οι δικαστές. Πώς μπορούν καν οι δικαστές να έχουν την ελευθερία και την άνεση να προχωρήσουν αυτές τις διαδικασίες. Εδώ μπλοκάρανε δεκάδες υποθέσεις. Πάντως προχωράνε. Θα ελεγχθεί αυτό. Ναι, και εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι με ένα πλαίσιο που υπέθαλψε όλη αυτή τη διαδικασία, την ανέχθηκε και την κάλυψε, είναι πολύ πιο δύσκολες συνθήκες. Σύμφωνοι. Θα το δούμε αυτό. Να πάμε λοιπόν στο δεύτερο ζήτημα. Τι είναι αυτό το οποίο έφερε την Χρυσή Αυγή από μια απομονωμένη συμμορία το 2008-2009 να φτάνει το 2012 στα ποσοστά του 6%. Αυτό το οποίο μεσολαβεί. Είναι αυτό το οποίο ακούσαμε και σαν αντανάκλαση από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, παλιότερα του Λάος και πιο πριν του Εθνικού Μετώπου, ότι πιστεύει το πρόβλημά του ήταν η αριστερά και η αντιμετώπιση της απέναντι στα ζητήματα των μεταναστών. Δεν είναι σωστό αυτό. Αυτό το οποίο είχαμε ήταν στην περίοδο της κρίσης, είχαμε το Δεκέμβριο του 2008, είχαμε μια τρομαγμένη κυβέρνηση η οποία απάντησε με δύο τρόπους. Η μία ήταν αυτό που έλεγε ενάντια σκουκουλοφόρου στην νεολαία που αντιστάθηκε. Και το δεύτερο ήταν το χαρτί του ρατσισμού. Το παίξανε συνειδητά, σαν από προσανατολισμός. Το ίδιο χαρτί παίξανε σε όλη την Ευρώπη και γι' αυτό ανεβαίνουν τα φασιστικά κόμματα. Θρέφονται από τις πολιτικές του ρατσισμού που τους νομιμοποιούν. Το λαός έστρωσε το έδαφος για τη Χρυσή Αυγή και πάνω σε αυτό πατήσανε και ανεβήκανε. Δεν θα ήταν αρκετά αυτά αν δεν φτάναμε στο μνημόνιο, στην άγρια επίθεση ενάντια στους εργαζόμενους. Και στην ανοιχτή πολιτική κρίση. Λοιπόν, λέτε, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Ανακεφαλαιώνω. Λέτε εσείς, φταίει ο ρατσισμός που κάποιοι έσπρωξαν το, άνοιξαν τον δρόμο στο ρατσισμό. Φταίει το μνημόνιο που δημιούργησε την απελπισία στον κόσμο. Το λέω σωστά αυτά τα δύο. Και από αυτό πρέπει να πάμε στην πολιτική κρίση, στην κατάρρευση του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, όπου δημιουργείται κάτω και από τους εργατικούς αγώνες μια τεράστια στροφή αριστερά. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ο μεγαλύτερος κερδισμένος από την κρίση, την πολιτική, είναι η αριστερά. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και την πόλωση, όπου η Χρυσή Αυγή, μέσα από την κατάρρευση και του λαός και της δεξιάς, επεκτείνει την επιρροή της. Πώς αν κερδίζει η αριστερά, ανεβαίνει η Χρυσή Αυγή? Ναι, υπάρχει πόλωση μέσα στην κοινωνία. Από τη μια μεριά, ένας κόσμος στρέφει τις ελπίδες του προς τα αριστερά και γι' αυτό ψηφίζει μαζικά τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε αυτή την περίοδο. Από την άλλη μεριά, ιδιαίτερα η κρίση της Νέας Δημοκρατίας και η κρίση του λαός δώσανε τη δυνατότητα στη Χρυσή Αυγή να εκφράσει αγανακτισμένους συντηρητικούς ψηφοφόρους. Άρα η Χρυσή Αυγή έχει ένα σκληρό πυρήνα ναζιστικό, αυτό που είδαμε να αποκαλείται αυτές τις μέρες που είναι ο δολοφονικός μηχανισμός. Ένα ευρύτερο περίγυρο. Με αναφορά στο Χίτλερ, έχει ένα δεύτερο κύκλο που προέρχεται από την ακροδεξιά και είναι συγκοινωνούν δοχείο με τη Νέα Δημοκρατία, όσο και να επιμένουν κάποιοι ότι δεν έχουν καμία σχέση. Και υπάρχει ένας τρίτος κύκλος των αγανακτισμένων ψηφοφόρων. Και γι' αυτό η οποιαδήποτε που τακτική. Που προέρχονται από παντού, συμφωνούμε. Ναι, και η οποιαδήποτε τακτική
Για να εμποδίσουμε τη Χρυσή Αυγή προποθέτει δύο πράγματα. Αταλάντευτη σύγκρουση με τον φασισμό και τον ρατσισμό και βέβαια εναλλακτική λύση από τα αριστερά. Ελπίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε κάτι να πούμε. Ναι, εγώ έχω πολλά να πω. Ναι, θα πείτε, ναι, ναι. Λοιπόν. Τον έκοψα στη μέση προηγουμένως. Ο άνθρωπος έκανε μια αυτοκριτική πράγμα. Και τον κόψαμε στη μέση. Δεν, καλά, δεν πειράζει. Και η αυτοκριτική μπορεί να είναι χρήσιμη. Λοιπόν, καταρχήν οι κοινωνικές επιστήμες αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε αυτές σε θέση να δώσουν απαντήσεις ολοκληρωμένες για αυτό που συμβαίνει. Ναι. Ζούμε πραγματικά ιστορικές στιγμές και δεν είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε για όλα και μιλάμε με επιφυλάξεις. Και όσο γίνεται χωρίς ιδιοτέλεια, πολιτική, όσο γίνεται. Λοιπόν, είναι προφανές ότι όποιος λέει ότι το μνημόνιο, η ύφεση και η ανασφάλεια, κυρίως αυτό, όχι τόσο η φτώχεια, όσο η ανασφάλεια, δεν προκαλούν τέτοιου είδους τα ανατακλαστικά, είναι αφελής. Όχι, προφανώς. Όποιος λέει ότι αυτό γεννάει από μόνο του ναζισμό, είναι πονηρός. Συγκεκριμένα, υπάρχει μία μάζα ανθρώπων που βρέθηκε, είτε φταίει είτε δεν φταίει, είτε έχει πάρει μέρος σε ένα παλιό φαγοπότι, είτε καθόλου. Βρέθηκε να είναι επί χρόνια λιδωρημένη και ξεκρέμαστη σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Λοιπόν, αυτή η μάζα ανθρώπων πήγε σε μια συντηρητική επιλογή και σε αντίθεση με αυτό που είπε ο σεβαστός κ. Κωνσταντίνου, ο ριζοσπαστισμός, ο αντισυστημισμός και ο ανορθολογισμός δεν οδηγούν σε αριστερές λύσεις. Οδηγούν πάντοτε σε δεξιές λύσεις. Διότι δεν μπορούν να εκφραστούν προσδοκίες χειραφέτησης πάνω στις συγκεκριμένες συνθήκες και σε μια συντηρητική κοινωνία. Τα πράγματα βρίσκονται στην αρχή. Αυτό που πρέπει όμως να πάρει τέλος πολύ γρήγορα, και τώρα δεν μιλάω σαν κοινωνιολόγος, αλλά μιλάω σαν πολίτης, είναι η αυτοκάθαρση στην αστυνομία και ενδεχομένως και σε άλλους θεσμούς. Αυτό το συμφωνείς. Αυτό πρέπει να ξεκίνησε, αλλά πρέπει να τελειώσει. Το άλλο θα αργήσει. Στη δικαιοσύνη, στο στρατό. Η δικαιοσύνη μέχρι τώρα δεν είχαμε κρούσματα. Η αστυνομία είχαμε τα κρούσματα. Εδώ βγαίνει ο αντισαγγελέας. Γρηγόρη, βγαίνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου. Ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου, ο κ. Βουρλιώτης, που εγώ πιστεύω ότι έκανε εξαιρετική δουλειά, ο οποίος γράφει στο πόρισμα, το λέω για τον κύριο Πολυκάκο που λέει σώθηκες, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν αποκλείεται ο αριθμός τους να είναι μεγαλύτερος, άνδρες της ελληνικής αστυνομίας συνέδραμαν ή στην καλύτερη των περιπτώσεων ανέχονταν τα μέλη της οργάνωσης, τη διάπραξη διαφόρων ποινικά επίμεμπτων πράξεων, στοιχείο που πρέπει να ελεγχθεί ενδελεχέστερα. Και αυτό δεν το λέω εγώ, δεν το λέει ο κ. Κωνσταντίνου που έχει μια ιδεολογική τοποθέτηση, δεν το λέει καν ο Γρηγόρης Ψαριανός που έχει μια άλλη ιδεολογική τοποθέτηση, το λέει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου. Άρα μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη. Ένας κούκος θα φέρει την άνθρωση. Δεν ξέρω αν είναι μόνος του ο κούκος ή για άλλους πέντε γύρω του, πού να το ξέρω. Σε μερικούς λειτουργούς δικαιοσύνης μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη, πράγματι. Όταν το διαβάζω αυτό, λέω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που κάνουν τη δουλειά τους. Το λέω για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα και λέμε ότι είναι χάλια όλοι. Πάντως κάποιοι χρυσαυγίτες στους διαλόγους λέγανε για δικούς τους δικαστές ή για δικούς τους ιατροδικαστές. Για να δούμε, έχω κρατήσει δύο. Κύριε Ψαριανή, έχω κρατήσει δύο. Για να δούμε τα αποσπάσματα, παρακαλώ. Είναι πολύ αντιδιαστικό, ειδικά για τη δικαιοσύνη. Που αφορά την αστυνομία, είναι εντυπωσιακό και θα μου δώσετε και τον κύριο Γιακόπλο να μου δώσει μια απάντηση για αυτά τα αποσπάσματα που έχουν φτάσει εκεί. Λοιπόν, λέει ο ένας, ο Μπάτσος, ήταν ωραίος, λέει στην αρχή που με συλλάβανε. Που περνάει χειροπέδες. Του λέω και μου λέει να ξέρεις ότι εμείς μαζί σας είμαστε. Και είμαι πολύ στενοχωρημένος, λέει, για αυτό που κάνω. Αλλά να ξέρεις ότι είμαι αναγκασμένος. Λέει ο Μπάτσος που τον έχει συλλάβει τον Χρυσαυγίτη. Και το απαντάει και εγώ, λέει, όταν θα έρθει η δικιά μας ώρα, σου λέω, θα στενοχωρηθώ, του λέω, αλλά θα το κάνω. Και μένει κόκαλο ο Μπάτσος. Και γυρνάει και με κοιτάει στα μάτια. Και μου λέει, ελπίζω, λέει, να υπάρχουν άντρες σαν και εσένα, ναι, οι οποίοι θα με διατάζουν τότε. Ο Μπάτσος με τον Χρυσαυγίτη, με την εγκληματία. Συνεχίζουμε ο Μπάτσος, ο αστυνομικός. Αλλά αυτός είναι Μπάτσος. Με το που πάμε στο τμήμα, λέει ο άλλος, μου άρχισε ένας υπαστυνόμος εκεί πέρα και μου έλεγε, εγώ σας ψήφισα, ο υπαστυνόμος, και δεν θέλω να γίνει τίποτα. Του λέω, τι έχει γίνει μέχρι τώρα, του λέω, σε τι φάση είμαστε, μπορούμε να μην συνεχιστεί το σκηνικό αυτό. Μου λέει, ο υπαστυνόμος πριν ψηφοφόρος πει, όχι, λέει, δεν γίνεται, επειδή έχει προχωρήσει στην ιεραρχία. Κύριε Πρετεντέρη, εδώ βλέπουμε δύο φαινόμενα. Έτσι, πάντοτε οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του κράτους έχουν μία τάση στο εσωτερικό τους να είναι πιο επικείς με λύσεις τέτοιου τύπου χρυσής αυγής κτλ. Αλλά τίθεται και ένα σοβαρό δίλημα πια για την αριστερά και τις δημοκρατικές δυνάμεις γενικότερα. Τι στάση και τι πολιτική θα έχουν, ας πούμε, για την αστυνομία. Το μπάτσι γουρούνια δολοφόνη είναι πολιτική της αριστεράς απέναντι στην αστυνομία
ή έσπρωξε πάρα πολλούς αστυνομικούς στην αγκαλιά της Χρυσής Αυγής. Σωστή, έχει σωστή πολιτική ερώτημα. Αριστερά για αυτά τα πράγματα. Συμφωνώ απολύτως με τον Δήμαρχο. Να πω κάτι χωρίς καμία επιφύλαξη. Μου επιτρέπετε, γιατί πάλι εδώ έχω οφειλόμενες απαντήσεις. Ναι. Με συγχωρείτε, πριν όμως δώσω εσείς τις δικές σας απαντήσεις, πρέπει να απαντήσει ο κατεξοχήν αρμόδιος, ο κ. Λιακόπουλος, που είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, και ο οποίος πρέπει. Καλησπέρα πάλι, κύριε Λιακόπουλε. Αυτά τα αποσπάσματα δεν σας σοκάρουν? Δηλαδή, εμένα ξαφνικά να συλλαμβάνει το Χρυσαυγείο το αστυνομικό σου παστινόμος και να του λέει: ξέρεις, εγώ ψηφοφόρος σου είμαι. Μαζί σου είμαι. Τι να κάνω τώρα, αναγκάζομαι. Και ο άλλος του λέει: ρε παιδί μου, λέει, μήπως να το κλείσουμε το θέμα. Και λέει: δεν γίνεται δυστυχώς, γιατί έχει επιληφθεί η ιεραρχία. Πριν ξεκινήσω να σας απαντήσω επάνω σε αυτό, δεν μένω έκπληκτος καταρχήν, αλλά θέλω να προσυπογράψω την τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Δημάρχου. Ναι, ήταν απόλυτα. Το μπάτσι γουρούνε δολοφόνοι, όλους ενοχλεί και κάποιους συναδέλφους μας, όχι στην Χρυσή Αυγή, τουλάχιστον να τους ανέχεται. Είναι αλήθεια όμως απ' την άλλη ότι αυτοί οι διάλογοι για μένα δεν με σοκάρουν. Δεν με σοκάρουν γιατί το ζούσα καθημερινά. Και δεν με σοκάρουν διότι σε ανύπτωτο χρόνο είχα επισκεφθεί τους αντιστοίχους των κομμάτων που αποτελούσαν την κυβέρνηση και τους είχα μιλήσει από καρδιάς ότι με ανησυχεί αυτό που γίνεται στην αστυνομία. Η ανοχή που δίνεται λόγω έλλειψης εξουσίας, λόγω έλλειψης αγάπης προς τους αστυνομικούς, λόγω των προβλημάτων, λόγω, οδηγεί πολλούς συναδέλφους μου στην ανοχή τουλάχιστον αυτών των φαινομένων. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα. Και το λέω ξεκάθαρα για να ακουστεί τις πάσεις. Αυτοί οι διάλογοι, οι οποίοι άκουσα και μου μεταφέρατε και τους έχω διαβάσει κι εγώ, εμένα δεν με εξέπληξαν, κύριε Πρεπεντέρη. Και δυστυχώς αυτό που. Πώς να σε εκπλήξουν, εδώ στους 32 είναι και δύο αστυνομικοί μέσα. Και θα πιάσουν και άλλους αστυνομικούς, λέει. Βρήκαν άλλους έξι σήμερα, συνέχεια παραπέμπουν αστυνομικούς. Όμως να τους πιάσουν και να ξεκαθαρίσουν, γιατί η αστυνομία δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Αυτοί οι οποίοι. Σε κανένα επάγγελμα, κ. Κόμπλε, δεν είναι όλοι. Μπροστά ασπίδα στον Δήμαρχο. Μπήκαν μπροστά στον Δήμαρχο. Σωστό. Όταν έγινε το θέμα με τον βουλευτή, μπορώ να τον. Δεν ξέρω πώς να τον αποκαλέσω, βουλευτή είναι, τη Χρυσή Αυγή. Αστυνομικοί ήταν που μπήκαν μπροστά. Και μάλιστα από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι είχα μάθει τότε, κύριε Λιακόπουλε, ουδείς κατηγορεί, τουλάχιστον πάντως όχι εγώ, συλλήβδην την αστυνομία. Δεν πάω να πω ότι 100.000 άνθρωποι είναι Χρυσή Αυγή, σε καμία περίπτωση. Κύριε Πρεπεντέρη, αλλά ξέρω, ακούστε να δείτε. Δεν το λέει αυτό. Ακούστε να δείτε. Το ξέρω, κανένα δεν το λέει, αλλά ακούγεται ότι η μεγαλύτερη μάζα των αστυνομικών είναι δημοκρατική και υπακούν στους νόμους και στο Σύνταγμα. Και κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους. Μπράβο. Όμως όταν η ίδια η πολιτεία δεν μας αφήνει να κάνουμε τη δουλειά μας ή κάνει πράγματα τα οποία είναι εξωτερικά. Τι κάνει η πολιτεία τώρα πάτε στο άλλο άκρο τώρα. Χάνει το δίκιο σας. Φταίει η πολιτεία που ο αστυνόμος λαμβάνει τον Χρυσαυγίτη και του λέει αδερφέ, εγώ ψηφοφόρος σου είμαι και να κάνουμε. Όχι, τι φταίει η πολιτεία που έχει 25% στην Κεσαριανή στα μάτια στις εκλογές. Θα σας πω που φταίει η πολιτεία. Όταν μέχρι πρότινος ο Ξένιο Ζεύς μάζευε συλλήβδιν το κατεξοχήν πρόβλημα που είχαν οι μεγάλες πόλεις, δηλαδή τους αλλοδαπούς, και τους πήγαινε μέχρι την Ανάβησο το βράδυ και τους άφηνε. Ναι. Και εμείς ξαναπηγαίναμε και ταλαιπωρούμαστε και χάναμε τις ώρες μας και δεν γινόταν αποτέλεσμα και όλοι μας κοροϊδεύανε. Κάποιοι συνάδελφοί μου λέγανε, και είχα πάει εγώ στα κέντρα αυτά, τα τμήματα. Θέλει να πει κάτι, κύριο Σπυρκάκο. Έτσι, παιδιά. Θέλει να πει κάτι. Όταν οι συνάδελφοί μου. Όταν οι συναδελφοί μου ξεκινάνε από την Μεσσηνία, από την Πύλο, να κάνουν ένα 8ωρο εδώ και 1,5 χρόνο στην Κόρινθο και να ξαναγυρίσουν, να έχουν κάνει νύχτα και να ξαναγυρίσουν. Είναι αυτό που λέτε τώρα. Συγχωρείτε και για όλα αυτά γίνανε Χρυσή Αυγή τώρα, κύριε Γιακόπουλε. Συγχωρείτε. Όχι, λέω ότι. Δεν είναι αυτά τώρα, δεν είναι πιστικά. Χάνετε το δίκιο σας, λέω. Είπατε κάτι σωστό πριν, συμφωνήσαμε. Χάνετε το δίκιο σας. Ναι, κύριε Πρεπεντέρη, να δικαιολογήσω την ανοχή που δείχνουν, λέω. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε στην κουβέντα. Λοιπόν, θα με επιτρέψετε να πάω να συναντήσω τον κύριο Νικήτα Κλίν. Τον κύριο Νικήτα Κλίν, να υπενθυμίσω ξανά, είναι μουσικός, είναι μέλος του συγκροτήματος Rhodes United και φίλος του Παύλου Φίσα. Κύριε Κλίν, καταρχήν η εξέλιξη σε ό,τι αφορά τις συλλήψεις σας εξέπληξε? Τι το περιμένατε, ότι ο θάνατος του φίλου σας ήταν πια η καμπάνα που βάρεσε η χειρά σε όλη την κοινωνία και δεν μπορούσε να σταματήσει αυτή η υπόθεση? Καταρχάς, ο θάνατος του Παύλου Φίσα είναι ένα τραγικό γεγονός.
που ακόμα και αν πάνε όλα καλά, που θέλω να το πιστεύω, και εξαρθρωθεί πλήρως η νεοναζιστική αυτή οργάνωση, και βεβαίως το επισημαίνω, οι σχέσεις της με την αστυνομία. Δεν θα φέρει πίσω το φίλο σας, θα μου πείτε, σου πολύ σωστά. Είναι, δεν θα φέρει ποτέ πίσω, ας πούμε, πολύ αυτό σωστά. Το παιδί. Αυτό που έχω χρέος να κάνω τώρα, έχοντας αυτό το βήμα, είναι να μεταφέρω αυτό που θέλανε οι φίλοι του, οι κοντινοί του και οι συγγενείς του. Το πρώτο πράγμα που είπαμε και στην κοινή συνέντευξη που κάναμε όλοι οι καλλιτέχνες της hip-hop μουσικής πριν από λίγες μέρες, ότι ο Παύλος είναι ακόμα. Άμα είχε την ατυχία ο Παύλος ή οποιοδήποτε άνθρωπος είχε σκοτωθεί, Έλληνας ή όχι, να μην έχει τόσους φίλους λόγω του επαγγέλματός του και λόγω της μουσικής που έκανε, θα τον είχατε φάει, δεν εννοώ εσάς προσωπικά μόνο, τα μίντια και τα κόμματα. Γιατί ο καθένας, είτε το καπελώσει είτε δεν το καπελώσει, πάντως κάνει το παιχνίδι του με αυτά τα πράγματα, όπως το είδαμε να γίνεται με τον Γεωργόπουλο, με τον Γρηγορόπουλο, όπου η καημένη μάνα του, ας πούμε, δεν μπόρεσε να αντισταθεί και στα μίντια και στα κόμματα. Σε αυτή την περίπτωση πέσανε και οι Χρυσαυγίτες, αλλά και όλη η Ελλάδα πέσανε στην περίπτωση. Πέσαμε πραγματικά, ακόμα και εμείς οι συνάδελφοί του, στην περίπτωση, γιατί ο Παύλος πήγε εκεί χωρίς να είναι οργανωμένος πουθενά. Δεν είχε τις πλάτες κάποιων άλλων 20-10 φίλων του για να δίνουν έναν. Ο άνθρωπος πήγε μόνος του για να γλιτώσει τους φίλους του. Αυτό είναι το βασικό μου χρέος. Από εκεί και πέρα, πολλά έχουν υποθεί για τον Παύλο. Όλοι έχουμε καταλάβει πάνω κάτω ποιος ήταν ο χαρακτήρας του. Αυτό που είναι σημαντικό και που θέλαμε να δείξουμε και με την κοινή συνέντευξη είναι ότι έχει φτάσει η ώρα, νομίζω, το 2013, να ξεπεράσουμε αυτό που κανείς σας δεν συζητάει, ενώ προσπαθείτε να βρείτε γιατί και γιατί, αντί να πείτε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα είναι το δεύτερο μέρος της σύστησής μας. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πάντως ως τώρα πρέπει να ερμηνεύσουμε και τι συνέβη. Συμφωνώ απόλυτα. Αφού θέλουμε λοιπόν να ερμηνεύσουμε τι συνέβη, και θεωρούμε ότι είναι και πιο σημαντικό από το να πούμε, από το να, ξέρεις, ενωθούμε όλοι μαζί και να λύσουμε το πρόβλημα, να εξαρθρωθεί η Χρυσή Αυγή από την αστυνομία και η ίδια η Χρυσή Αυγή, και μετά να συζητήσουμε όλα τα ιστορικά κοινωνιολογικά. Αλλά άμα θέλετε να το κάνουμε και αυτό, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μας ρωτούσαν, ας πούμε, πάρα πολλοί άνθρωποι γιατί, ποιο ήταν το μήνυμα αυτής της συνέντευξης και γιατί το κάνετε. Η ίδια η συνέντευξη ήταν το μήνυμα. Ότι διαφορετικοί άνθρωποι και καλλιτέχνες, μάλιστα με μεγάλα εγώ, με διαφορετικές ιδεολογίες, κουλτούρες και από την επαρχία. Και με εσωτερικές συγκρούσεις. Πάρα πολύ μεγάλες, όπως κάθε κοινωνική ομάδα στην Ελλάδα. Μαζευτήκαμε όλοι μαζί για να δείξουμε έστω και για μια μέρα ότι μπορούν άνθρωποι να βρουν ένα κοινό σημείο, τουλάχιστον τη μία ανοχή του στον ναζισμό και τον φασισμό, και να ξεπεράσουν αυτό το εμφυλιακό κόμπλεξ που έχουμε. Αυτό είναι ένα τεράστιο μήνυμα. Συνέχεια συζητάτε. Πώς όλοι μαζί. Αυτό είναι. Καθίστε λίγο, κύριε Πρεδεντέρη, παρακαλώ. Δεν είμαι εγώ, ο κύριος Σαριανός ήταν. Κύριε Σαριανέ, ναι. Αυτό που όλοι συζητάνε είναι πάντα μέχρι τη μεταπολίτευση. Κανείς δεν λέει τα πράγματα με το όνομά του, ότι έχουμε βιώσει ένα εμφύλιο που άφησε βαθιά τραύματα, που όλοι φταίγαν, που κανείς δεν είχε το απόλυτο δίκιο, που δεν μπορέσαμε να ανασάνουμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όπως όλος ο κόσμος και να χαρούμε τουλάχιστον την ειρήνη, αν και μέσα στη φτώχεια και την καταστροφή που άφησε ο πόλεμος. Και είχαμε αυτόν τον εμφύλιο. Αυτό, όλα τα κόμματα, τουλάχιστον γιατί μέχρι τότε, ας πούμε, ήταν ένας παρατεταμένος εμφύλιος, θα μπορούσαμε να πούμε, ας πούμε. Λίγο πριν τη Χούντα και μετά τη Χούντα που προσπαθήσαμε να κάνουμε μια δημοκρατία ανθρώπινη, ας πούμε, τα κόμματα πάντα χρησιμοποιούσαν αυτό το εμφυλιακό πράγμα του διαχωρισμού. Το μήνυμα που θέλουν οι φίλοι του, εμείς οι συνεργάτες του, ο κόσμος που ακούει hip-hop, σας πληροφορώ, δεν είναι λίγος, αλλά και ο κόσμος που έγινε ακούει μουσική, είναι νέος και επιπόλαιος, ας πούμε. Το είδατε. Μπορεί και να κάτσει σε ένα τραπέζι και να μιλήσει για ένα πράγμα.
Μάλιστα. Παρά τις διαφορές τους. Κύριε Πουλικάκο, συμφωνείτε με αυτό το μήνυμα? Απευθύνομαι στον καλλιτέχνη τώρα. Γιατί ένας καλλιτέχνης μας λέει αυτό, μας λέει εμείς όλοι του hip-hop, με όλες μας τις διαφωνίες, κάτσαμε γύρω από ένα τραπέζι να στείλουμε ένα μήνυμα ενότητας. Καλύτερα να ρωτήσετε ένα πολιτικό, γιατί δεν το κάνουν αυτό τα κόμματα. Θα πάω μετά. Να ολοκληρώσω τον κύκλο με τους καλλιτέχνες και θα πάω στους πολιτικούς. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνείτε. Δηλαδή, σε έναν πόλεμο δεν κοιτάς τι φοράει ο διπλανός σου, γιατί αν λέει διαφορετικά πράγματα από σένα. Μάλιστα. Το είχε πει και η κυρία Κανέλη αυτό, αλλά δυστυχώς δεν το τήρησανε. Πάντως, οφείλω να πω ότι το τελευταίο 15ήμερο, με τα διάφορες παραφωνίες που μπορούμε να τις βάλουμε λίγο σε υποσημείωση, η πολιτική μας τάξη δεν ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Το τελευταίο 15ήμερο, όχι πριν. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Η κοινότητα, η R&B, όπως εκφράστηκε στη συγκεκριμένη συνέντευξη, που είναι η ιστορική σημασία συνέντευξη, ήταν πιο μπροστά από την πολιτική τάξη, πιο μπροστά από τα μίντια, και ίσως, επειδή ακριβώς έχει μια λαϊκή σοφία, γιατί είναι λαϊκοί άνθρωποι οι περισσότεροι, δημιουργικοί, καλλιεργημένοι, αλλά λαϊκοί άνθρωποι, είχε την ενσυναίσθηση και τον τρόπο να καταλάβει τι γίνεται στην κοινωνία και ποιο είναι το αίτημα, και νομίζω ότι αυτοί το εκφράσαν πιο καλά από όλους μας και πρώτοι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι γενικά ο κόσμος... Μπορώ να απαντήσω σε αυτό? Βεβαίως, κύριε Κλίντ. Από κοινωνιολογικής πλευράς μπορεί να το ερμηνεύσουμε νομίζω με πολλούς τρόπους, αλλά δεν είμαι επιστημόνας να μπορέσω να το κάνω σωστά αυτό. Όχι, μιλήσαμε με την καρδιά σας και με το. Με τα λόγια του καλλιτέχνης. Γενικώς όμως δεν είναι θέμα ενός μουσικού είδους και κάποιων φανατικών ακροατών. Εδώ μιλάμε γενικά για μουσική και πρόκειται για μια παγκόσμια γλώσσα που Δεν είναι μόνο Έλληνες. Ναι, κάνει διακοπές στο Skype, δυστυχώς, και δεν τον ακούμε τον κύριο Κλίντ. Μ' ακούτε? Τώρα σας ακούω, ναι. Ναι, η μουσική γενικά είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Ναι, αλλά σε επιστρέψουμε λίγο στο θέμα το δικό μας που συζητάμε. Απλά θέλω να μιλήσω λίγο για τον κόσμο που νιώθω ότι σε αυτή τη συζήτηση μένει απ' έξω και είναι ένα μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, της χώρας. Και δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται αυτό, όχι μόνο στη δική σας εκπομπή, γενικότερα. Και ίσως τώρα που, ας πούμε, τα mainstream media αλλάζουν τακτική, ίσως ήρθε η ώρα να το συζητήσουμε και αυτό το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά από αυτά που είπαμε στη συνέντευξη, το μήνυμα της ενότητας, και δεν μιλάω ενότητα κάποιων αριστερών δυνάμεων μόνο. Μιλάω ενότητα γενικά σε όλα τα θέματα και προβλήματα που έχει ο τόπος, ώστε να ξεπεραστούν. Και αυτό που είπε ο κ. Πουλικάκος περί πολέμου, ίσα-ίσα, δεν θέλουμε να μας εξορθήσει κανένας σε κανένας είδους πόλεμο. Θεωρούμε προσβλητικό. Το είπατε σωστά πριν. Να φύγουμε από την εμφυλιοπολεμική ατμόσφαιρα. Το είπατε σωστά πριν. Θεωρούμε πάρα πολύ προσβλητικό στα μίντια και στην κοινωνία εν γέννη να αναλώνεται στο αν θα γίνουν εκλογές ή τι θα κάνει με το δικό του μαγαζάκι και κόμμα. Έστει αυτή τη στιγμή πρώτα να ξεπεράσουμε το πρόβλημα της αστυνομίας, η οποία έχει βαθύ πρόβλημα, και να τη βοηθήσουμε ώστε ναι, να μην λέμε μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, γιατί δεν μπορεί κάποιος να επικαλείται ότι με μια φράση εξωθούνται άνθρωποι να ψηφίσουν νεοναζί. Γιατί έχουμε ελευθερία λόγου και μπορώ να λέω ποια φράση θέλω. Ναι, αλλά σημαίνει ότι θα εξωθούνται. Όχι, όχι. Σας λέει όμως το εξής, αν κατάλαβα καλά τη σκέψη του Δημάρχου. Γιατί έχουν σκοτωθεί και παιδιά, δεν το είπαμε από το πουθενά. Ναι, λέω, θέλω να πω ότι εάν υβρίζεται μια κατηγορία ανθρώπων από μια άλλη κατηγορία ανθρώπων, είναι ευκολότερο οι υβριζόμενοι να αισθανθούν θυγμένοι. Όπως και το Ρουφιάνη δημοσιογράφη. Επίσης, είναι το ίδιο άθλιο. Όπως και αυτό. Το ίδιο άθλιο. Παρ' όλα αυτά, δεν σας φαίνεται και λίγο δικαιολογημένο τόσα χρόνια που όλοι κάνουμε ότι δεν ξέρουμε να υπάρχει και αυτή η πολεμένη κατάσταση? Είναι κάπως λογικό. Τι περιμένατε από εμάς, δηλαδή, αφού δεν μας άκουγε κανείς? Θα υπάρχει. Είμαστε νέοι και επιπόλαιοι. Γίνεται καμιά φορά αυτό. Άλλο ήθελα να πω. Ότι θεωρούμε προσβλητικό να συζητάμε για εκλογές, να συζητάμε τι έγινε με τα πόλη. Καθόλου επιπόλαιο. Εγώ δέχομαι αυτό που λέτε πάρα πολύ καλά. Απλώς προσπαθούμε να βάλουμε και ένα όριο, να εξηγήσουμε δηλαδή πώς μερικές υπερβολές οδηγούν στο άλλο άκρο. Ας φωνάζετε ιστορικό, ας φωνάζετε κάποιους ιστορικούς, γιατί εδώ το θέμα δεν είναι, ας πούμε. Ναι, είναι τι κάνουμε τώρα. Και αυτό το άλλο, η άλλη φράση κλειδί που ακούγεται τον τελευταίο καιρό, το οποίο είναι η θεωρία των δύο άκρων. Άλλο ένα ανέκδοτο, καταρχάς προς τη δεξιά, ας πούμε τη δεξιά πλευρά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να ούτε καν το πιο τρελό μικρό κόμμα αριστερό, ας πούμε, να κρύβει όπλα και εκρηκτικά κάπου.
Η 17 Νοέμβρη εξαθρώθηκε τελείως. Δηλαδή, δεν νομίζω να έχουμε τέτοια προβλήματα. Και από την άλλη πλευρά πάλι προς την αριστερά. Δεν νομίζω ότι όποιος ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ή ΠΑΣΟΚ θέλει χούντα. Δηλαδή, κάπως πρέπει να απεγκλωβιστούμε από αυτό το μεταμφυλιακό κόμπλεξ. Δεν ξέρω. Αυτά είναι ψυχολογικά προβλήματα που έχουμε. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Τα άκουσα με πολύ μεγάλη ενδιαφέρον. Είναι προσβλητικό να μην βλέπουμε όλοι μας. Είτε ακούμε hip hop είτε δεν ακούμε. Γενικά, οι άνθρωποι που είναι και κάπως πιο ανοιχτό μυαλί. Είναι προσβλητικό να βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια κοινή συζήτηση και κοινή πλεύση στο θέμα της Χρυσής Αυγής και τη σχέση με την αστυνομία. Προς όλες τις πλευρές και προς όλα τα κόμματα. Και στη μνήμη του Παύλου και όλων των άλλων θυμάτων. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κλήτη, που ήσασταν μαζί μας. Παρακαλώ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, κύριε Δουλάκη. Νομίζω ότι είπε, σε γενικές γραμμές δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Η αίσθηση της ενότητας. Το μήνυμα του φίλου του Παύλου. Και να ξεφύγουμε από τα στερεότυπα. Το μήνυμα του φίλου του Παύλου είναι το μήνυμα κάθε λογικού δημοκράτη Έλληνα πολίτη που μας ακούει. Ποιο είναι το μήνυμα αυτό? Μπορείτε να τσακώνεστε για τα μνημόνια, για την παιδεία, για την υγεία, αλλά για ένα τέτοιο φαινόμενο. Δεν μπορεί όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου, αυτές που πιστεύουν ότι πρέπει να διασφαλίσουμε το κοινωνικό κράτος και τους δημοκρατικούς δεσμούς, να μην στέκονται συνολικά απέναντι και να κάνουν κάποιες κοινές δράσεις. Υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα ολοκληρώσω και θα σας ακούσω. Και το απαντήσω, ο κύριος Πουλικάνος. Υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή με κάποιο άλλο τρόπο, πρέπει τα κόμματα να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να συζητήσουν και να βρουν. Θα σας πω αμέσως. Προσέξτε, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε 400.000 νεοναζί στην Ελλάδα. Αλλά αν νομίζουμε ότι ξεμπερδέψαμε το φαινόμενο, επειδή μπουζουριαστήκανε 10-15 από αυτούς, είμαστε βαθιά νυχτωμένοι. Όχι, δεν ξεμπερδέψαμε. Εάν δεν ενοχοποιηθεί αυτό το φαινόμενο συλλογικά στον ελληνικό λαό, με την ενημέρωση, την κινητοποίηση και την ευαισθητοποίηση. Όλα αυτά είναι ωραία. Σχολεία. Αν μαζευτούν τα πέντε κόμματα μαζί, θα σας πω, θα σας πω. Τα πέντε κόμματα μαζί. Οι κοινωνικοί φορείς, ΓΕΣΕ, ΑΔΕΔΗ, η τοπική αυτοδιοίκηση, να πάνε στα σχολεία, στα πανεπιστήμια. Να ενημερώσουν τους νέους ανθρώπους. Κύριε συγγνώμη, σας το λέω, αλλά για έναν άνθρωπο είναι λίγο παλιωμοδίτικη αυτή η αντιμετώπιση. Θα σας πω. Οι ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ δεν μπορούν να μαζέψουν 3.000 ανθρώπους σε διαδήλωση. Και όμως, με το ζόρι μαζεύουν 3.000. Κύριε Πρετεντέρη, οι μόνοι που πήραν πρωτοβουλία και έκαναν μία δράση στο Σύνταγμα και μαζεύτηκαν με 3.000 κόσμο ήταν οι ΓΕΣΕ και ΑΔΕΔΗ. Όταν τα κόμματα δεν μπορούσαν να βρουν ένα κοινό πλαίσιο να κάτσουν ένα τραπέζι να συζητήσουν. Και τα λέω αυτά για ένα απλό λόγο. Απλώς δεν ξέρω, διότι υπάρχει μια ανοριμότητα. Η ανοριμότητα έχει τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση της ανοριμότητας είναι να ζητάμε κάποιες εκλογές, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνουν εκλογές. Η δεύτερη ανοριμότητα είναι κάποιοι να λένε ότι κάποια κόμματα δεν είναι εντός του δημοκρατικού, του συνταγματικού τόξου, διότι έχουν ψηφίσει τα μνημόνια, και κάποιοι άλλοι να χρησιμοποιούν τη θεωρία των δύο άκρων. Εάν δεν τα ξεπεράσουμε όλα αυτά. Και δεν σταθούμε όλοι, όπως έγινε με το φαινόμενο της τρομοκρατίας, αν θυμάστε. Η τρομοκρατία απαξιώθηκε στον ελληνικό λαό όταν είδε όλα τα κόμματα μετά το θάνατο του Μπακογιάννη και του Αξαρδιά να στέκονται απέναντι στο φαινόμενο. Αυτό που έγινε τώρα. Θέλω να. Κάτι είπατε στην αρχή που με εξένησε λιγάκι. Όλοι μαζί κλπ. Όλοι μαζί. Δεν φτάσαμε μέχρι εδώ. Όχι, φτάσαμε. Όχι, βέβαια. Δηλαδή, ποιος κατέστρεψε την Ελλάδα, ας πούμε. Η σύγκρουση μνημόνια αντιμνημόνια τι πολιτικό κρύβει. Κύριε Πουλικάκου, η σύγκρουση μνημόνια αντιμνημόνια τι πολιτικό κρύβει. Δεν λέω για μνημόνιο ή για αντιμνημόνιο. Λέω για τα ελληνικά κόμματα. Αφήστε τα μνημόνια. Δεν είμαι υπέρ του μνημονίου ή του αντιμνημονίου. Δεν με αφορά δηλαδή τόσο πολύ αυτό το θέμα. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι τα ευρώπουλα. Το θέμα είναι ο πολιτισμός ο ίδιος. Σε τι είδους πολιτισμό έχουμε καταλήξει? Εντάξει, αυτό αλλά πρέπει να γίνει. Έχουμε ένα πολιτισμό συνεχών εμφυλίων εδώ και 180 χρόνια. Δεν είναι ακριβώς συνεχών εμφυλίων. Αν με επιτρέπετε λίγο να... Ένα, και ένα, για όλα φταίγανε πάντα οι ξένοι. Συγγνώμη, υπάρχει ένα μόνιμο έκτρωμα, το παρακράτος, το οποίο τώρα κιόλας το έχουμε επισημοποιήσει και το έχουμε και στη Βουλή. Είναι συνάδελφοι του κ. Βορύδη, συνάδελφοί σας και ούτω καθεξής. Λοιπόν. Και συνάδελφοί σας. Και συνάδελφοί σας. Λοιπόν, με συγχωρείτε, όχι. Έχεις δει στο λόγο ο κ. Βορύδη. Δεν είμαι βουλευτής. Δεν κυβερνάω. Καλλιτέχνες. Γι' αυτό λέω και συνάδελφοί σας. Να πούμε όμως το εξής τώρα, γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο ζήτημα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα μεγάλο και δύσκολο ζήτημα. Και ξαναλέω. Μόνο που δεν κυβερνάνε, είπαμε αυτό. Θεωρώ ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Εδώ είναι στην κυβέρνηση μέσα.
Καλά, τώρα στο, μην κάνουμε. Στο κυβερνητικό σύστημα, στο πολιτικό. Μπορεί να λύσει. Λοιπόν, μια τελεία. Λοιπόν. Μην κρυβόμαστε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο διαδίκτυο. Να πούμε πέντε πράγματα σου. Να τα πούμε ευχαρίστω, αλλά να λέει κανένα σειρά του. Να τα λέει ο ένα, α πούμε, κομματικά με τον. Τα καλύτερα τα είπε ο Νικήτα. Τελείωσε. Και να τα λέει και ο άλλο επίση, α πούμε, και να καλυπτώ άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Τα καλύτερα τα είπε για το παιδί. Τώρα θα πούμε για τα μαγαζάκια μα. Λοιπόν, τώρα ο κύριο Μπορεί. Αφήστε για τα μαγαζάκια. Πάντως να με συγχωρήσετε να πω το εξής, ότι τελικά αυτό το θέμα, επειδή έχει τη συγκεκριμένη ένταση και τη συγκεκριμένη οξύτητα, έχει διαστάσεις στις οποίες θεωρώ, δεν ξέρω αν μας αρέσουν τα πολιτικά κόμματα ή όχι, αλλά τα πολιτικά κόμματα πρέπει να πάρουν θέση και η Βουλή πρέπει να πάρει θέση και η νομοθετική εξουσία πρέπει να πάρει θέση και η εκτελεστική εξουσία πρέπει να πάρει θέση, η δικαστική εξουσία πήρε μία. Δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο για την αυτή. Λοιπόν, άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορούμε να το δούμε. Μπορεί λοιπόν, αν ξεκινήσουμε σε μια λογική ότι όλο αυτό το πράγμα είναι απαξιωμένο, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι τότε τα θεσμικά εργαλεία που έχουμε είναι πάρα πολύ λίγα. Δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας. Και από εκεί ίσως είναι και ένα κομμάτι της κρίσης. Όχι μόνο όσοι... δεν έχουμε, συγγνώμη που διακόπτω, αλλά όσο πάει ο εκ των συνεργατών σας στην κυβέρνηση, τα έχει κάνει κουρελόχαρτα. Λέω ότι κατεξοχήν συνταγματολόγο. Της κυβέρνησής σας, αυτό το να μην πω τι να πούμε το Βενιζέλο, το έχει κάνει το Σύνταγμα. Υπάρχει άλλο αρμόδιο για να απαντήσει για τον κύριο Βενιζέλο, να μην το καλύψω εγώ το θέμα. Λοιπόν, λέω όμως το εξής. Λέω όμως το εξής και επιμένω σε αυτό. Υπάρχουν λοιπόν πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και πρέπει να αντιμετωπιστούν, και αρχίζει τώρα μια συζήτηση, στην οποία ομολογώ ότι δεν την καταλαβαίνω, ότι θεωρώ από ένα σημείο ότι μετά στήρα. Άκουσα, παραδείγματος χάρη, λέει οι κυβερνητικές ευθύνες. Μα με συγχωρείτε πολύ. Αυτή τη στιγμή έχει γίνει κάτι το οποίο δεν έχει γίνει στον κόσμο. Ένας αρχηγός πολιτικού κόμματος, δήθεν πολιτικού κόμματος. Ναι, μέχρι χτες όμως δεν ήταν δήθεν μέχρι την ποινική δίωξη. Και εκλεγμένοι βουλευτές, δήθεν, αλλά μέχρι χτες δεν ήτανε, έχουν οδηγηθεί στη φυλακή. Με αυτή την κυβέρνηση. Υπάρχει μια πρωτοβουλία η οποία είναι επενετή σε παγκόσμιο επίπεδο. Και υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Και τώρα τι ερχόμαστε και λέμε. Κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση που πήρε μια τόσο γενναία απόφαση. Μια απόφαση που με συγχωρείτε πολύ, δεν ξέρω αν σας φαίνεται αυτονόητη, αλλά δεν μου φαίνεται και τόσο. Έτσι. Κριτική δεν άκουσα. Άκουσα από τον κύριο Κωνσταντίνου. Είπε ότι εξέθρεψε, έκανε. Κύριο Κωνσταντίνου έχει μια άποψη. Ναι. Άκουσα, με συγχωρείτε, άκουσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, για τις απόψεις ζητάμε τώρα. Άκουσα από το ΣΥΡΙΖΑ. Και εκείνο το οποίο θα περίμενε κανένας είναι πράγματι οι πολιτικές δυνάμεις. Να επικουρούν αυτή την προσπάθεια. Κύριε Βορύδη, ακούστηκε όμως πάλι και η θεωρία των δύο άκρων. Θα σας πω τώρα για την θεωρία. Είναι μια μεγάλη ανοησία. Δύο λεπτά, κύριε Ψαριάννη. Είναι λοιπόν, αν συζητάμε, μου δεν πείτε, κύριε Πολυκάκου. Και θέλω, εγώ πραγματικά θέλω και τη γνώμη σας αυτό. Πραγματικά τι θέλω τη γνώμη σας αυτό. Δεν το κατάλαβα. Όταν μιλάμε, παραδείγματος χάρη, γιατί θέτουμε το πολύ μεγάλο ερώτημα. Μα καλά, αρκεί η κρίση, αρκεί η ανέχεια, αρκεί η παράνομη μετανάστευση για να οδηγήσουν. Σε συγκεκριμένη επιλογή, το τονίζω, την οποία αν μην την εξημειώνετε γενικά, είναι νεοναζιστική επιλογή. Είναι μια επιλογή με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παραβιάσεως του νόμου, προσβολής ένομης τάξης, προσβολής του ποινικού δικαίου, στην κάμερα μπροστά, γιατί ακριβώς κάτι σηματοδοτεί. Και αντίθετα αυτό... και απέναντι κύριε... στη δημοκρατία. Κύριε Πουλικάκο, δύο λεπτά. Να σας πω το ερώτημα. Εμείς λέμε ότι για αυτό το φαινόμενο, παραδείγματος χάρη, η ρητορική του μίσους δεν έχει ευθύνη. Η ρητορική της συνολικής απαξίωσης δεν έχει ευθύνη. Δηλαδή, όταν σηκώνονται κάποιοι μέσα σε μια αίθουσα και λένε τους άλλους, γιατί έχουν διαφορετική ιδεολογική άποψη από αυτούς, γιατί έχουν διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματα, γιατί εγώ είμαι πολύ φιλελεύθερος που λέω ο φίλος μου Ψαριανός, ή γιατί εγώ λέω ότι ο φίλος μου Ψαριανός, ξέρω εγώ, είναι πολύ κρατικιστής, γιατί έχω διαφωνία με τον ΑΒ βουλευτή σε ζητήματα πολιτικής, λέω εγώ τώρα έτσι. Και γυρνάει και τι λέει, δεν κάνει αυτή την αντιπαράθεση, αλλά λέει. Είσαι το σύλλογο. Είσαι προδότης. Πρέπει να σε κρεμάσουν στο Σύνταγμα. Αυτή η ρητορική του μίσους, εσείς πιστεύετε ότι δεν εκτρέφει τέτοια φαινόμενα? Το μίσος δηλαδή και η ρητορική που εκπορεύεται από αυτό, πιστεύετε ότι δεν έχει καμία σημασία? Οι λέξεις. Δεν είναι η μοναδική ρητορική του μίσους. Για να το ακούσω, υπάρχει και άλλη ρητορική του μίσους. Η ρητορική εκείνη που τους βάζει όλους. Όσοι είναι διαφορετικοί από μια ιδεατή πλειοψηφία και μια ιδεατή έτσι ελληνικότητα στην πάντα. Είτε είναι οι ομοφιλόφιλοι, είτε είναι κάποιοι μετανάστες, είτε είναι οι Εβραίοι.
Αυτό το πράγμα. Ποιο το κάνει είναι, αυτό. Με συγχωρείτε. Αυτό το κάνει η Χρυσή Αυγή. Όχι. Αυτό το κάνει η Χρυσή Αυγή. Κάπου το βρήκε, κύριε Βορύδη, και το τράβηξε και το πήγε. Δεν το κάνει μόνο η Χρυσή Αυγή. Κύριε Βορύδη, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο όμω. Είναι έτσι. Έχετε δίκιο. Άρα λοιπόν, με συγχωρείτε, κύριε Βορύδη. Απέναντι στον εξομοιώνουμε. Κύριε Βουλικακό. Μην εξομοιώνουμε το φιλετικό μίσο. Έχω ακούσει. Με το φιλετικό μίσο. Έχω ακούσει. Είναι χαοτικέ οι διαφορέ. Κύριε Βορύδη, μην εξομοιώνουμε όμω, όπω έκαναν κάποιοι στελέχοι τη Δημοκρατία, το ταξικό μίσο. Με το φιλετικό μίσος. Άλλο είναι κάποιος να μισεί το γείτονά του γιατί είναι άνθρωπος με ειδικές ανάγκες. Και άλλο κάποιος άνθρωπος να παράγεται μίσος για το παιδί του είναι νηστικό και είναι άνεργος. Η διαφορά είναι χαοτική. Έτσι, μην αλλά κατά αποτέλεσμα, αυτά. Το μεγάλο ερώτημα εδώ, και αυτό είναι ένα ερώτημα κοινοβουλευτισμού. Είναι ένα ερώτημα δημοκρατίας. Το μεγάλο ερώτημα είναι, έχουμε βρει κανέναν τρόπο να λύσουμε τις διαφορές μας? Εγώ με τον Ψαριανό έχω διαφορές και με εσάς έχω διαφορές. Έχω διαφορετική εκτίμηση για πάρα πολλά ο πράγματα. Ο τρόπος είναι η δημοκρατία. Ερώτημα. Δημοκρατία. Έχουμε συμφωνήσει ως προς τη μεθοδολογία? Γιατί αυτό που αμφισβητείτε είναι η μεθοδολογία. Ποια δημοκρατία, κύριε? Η δημοκρατία είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία που έχουμε, κύριε Πουλικάκο. Αυτή που έχουμε. Είναι λοιπόν ότι ψηφίζουμε αυτήν που έχουμε. Αυτή είναι η συμφωνία μας. Αν άρχεστε να ακυρώσετε αυτή τη συμφωνία, τότε εγώ δεν καταλαβαίνω. Για, αν πούμε, δηλαδή να σας κάνω συγκεκριμένο. Είναι μια καταρχήν συμφωνία. Νόμος, μπορεί να γίνει καλύτερη. Να σας πω τι εννοώ. Συμφωνία νόμος, αυτή τη δημοκρατία νόμος, την ακυρώνεται λοιπόν, από μόνοι σας καταρχήν. Λένε κάποιοι, και μην είμαι συγκεκριμένος. Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Όταν αν είναι νόμος το δίκαιο του εργάτη και νόμος δεν είναι ο νόμος που ψήφισε το ελληνικό κοινοβούλιο. Μου εξηγείτε γιατί η άλλη πλευρά δεν θα πει ότι νόμος είναι το εθνικό δίκαιο που αντιλαμβάνομαι εγώ. Άρα πάει να έχουμε ένα κοινό επίπεδο συνεννόησης. Πράγματι η κοινωνία απολώνεται και πράγματι τότε δεν έχουμε κοινό τόπο επίλυσης, κοινό τρόπο επίλυσης των διαφορών. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το οποίο προστατεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός και πρέπει να το εκτιμήσετε, αυτό δεν είναι μικροκομματικό ούτε είναι μικροπολιτικό. Αυτό που προστατεύει σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι στην πραγματικότητα την δυνατότητά μας να έχουμε ένα κοινό φόρουμ να λύσουμε με έναν συγκεκριμένο τρόπο τις διαφορές μας. Και να κάνουμε επιλογές για το πώς θα προχωρήσουμε. Ο Πρωθυπουργός δεν θα συμφωνούμε σε όλα, δεν θα συμφωνήσουμε σε όλα. Αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε ότι θα σεβόμαστε αυτόν τον κοινό τρόπο, θα σεβόμαστε τις ελευθερίες που μας δίνει η δημοκρατία και αυτό είναι το μείζον. Και αν κρατώ κάτι από την τοποθέτηση. Τελεία, να πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, θα επιστρέψω στον κύριο Κωνσταντίνου. Για να τον ρωτήσω τώρα που έφτασε η κουβέντα στην περίφημη ιστορία των δύο άκρων ή περίπου στο πώς μπορούμε να συνεννοούμαστε, αν έχετε διαφορετική άποψη από όσα έχουν ακουστεί ως τώρα. Κοιτάξτε, άκουσα πιο πριν τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας που έλεγε μα είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να μην χειροκροτούμε λίγο πολύ την πρωτοβουλία που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτοπροτείνεται η Νέα Δημοκρατία ως ηγεσία του συνταγματικού τόξου κατά της Χρυσής Αυγής. Δεν έχουμε καθόλου κοντή μνήμη όμως. Στην πραγματικότητα η Νέα Δημοκρατία αναγκάστηκε να προχωρήσει κατά της Χρυσής Αυγής ακριβώς κάτω από την τεράστια πίεση που έχει το αντιφασιστικό κίνημα πάνω της. Ακόμα και έτσι κοιτάξτε όμως, το ότι πριν από ένα μήνα ακούστηκαν φωνές μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και για κυβερνητική συνεργασία με τη Χρυσή Αυγή, το ότι ακούστηκαν φωνές, το ότι θα μπορούσε η Χρυσή Αυγή να γίνει ένα πιο έτσι εξευγενισμένο κόμμα από δημοσιογράφους. Λοιπόν, πότε έγινε ναζιστική Χρυσή Αυγή, τώρα έγινε ή είναι τα τελευταία 20 χρόνια? Το ότι εκπλήσονται διάφοροι το καταλαβαίνουμε. Δεν τους είχαν αντιμετωπίσει έγκαιρα ως φασιστικό φαινόμενο. Τουλάχιστον από τη δικιά μας τη μεριά, εγώ αναφέρομαι σε μια αριστερά που έχει βιώσει το τι σημαίνει Χρυσή Αυγή και τη δεκαετία του 90. Ο Παναγιώταρος είναι καταδικασμένος σε φασιστική επίθεση που έγινε στην Κυψέλη το 1996. Δεν υπάρχει καμία έκπληξη για τη δικιά μας τη μεριά, αν θέλετε. Πόσο χρόνο είναι ο Παναγιώταρος, κύριε Πρωθυπουργέ? Πριν από 17 λοιπόν, χρόνια καταδικάστηκε. Καταδικασμένος για φασιστική επίθεση. Λοιπόν, επειδή κάποιοι πολλοί εκπλήσονται, αυτή είναι η εικόνα. Άρα, όχι, κύριε Κωνσταντίνου, θέλω να σου πω το εξής. Επειδή εγώ είπα τι με εξέπληξε. Η έκπληξή μου δεν αφορά τον. Η έκπληξη είναι το μισό εκατομμύριο που τον ψηφίζουν. Ακριβώς, αυτή είναι η έκπληξη. Αυτό ισχύει από το 12. Γιατί δεν ψηφίζουν τον Πέτρο σε αυτό ή εμένα? Να τοποθετηθούμε, όχι στο αν ψηφίζουν τον Πέτρο ή εσάς, κύριε Ψαριανέ. Δεν ψηφίζουν το Χάγιο, ας πούμε. Κοιτάξτε, στην αντιμετώπιση που λέει ότι φταίει η ρητορική, γενικώς η ρητορική που απαξιώνει συνολικά το σύστημα. Όλες αυτές οι φωνές, οι οποίες κριτικάρουν το κοινοβούλιο, κριτικάρουν την αστυνομία. Δεν φταίνε. Μπορεί να κραυγάζουν και τα συνθήματα που είπατε πιο πριν.
Κοιτάξτε, η Χούντα δεν τελείωσε το 1973. Μην παριστάνουμε. Μην παριστάνουμε ότι ζούμε. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, γιατί είμαι και σε ένα διπλανό στούντιο και είναι μέρος της δημοκρατίας και της συζήτησης. Λοιπόν, μην κάνουμε τους αθώους. Υπάρχει ένα σύστημα το οποίο είναι σε κρίση. Η κρίση του είναι βαθιά. Δεν είναι απλά κρίση, αν θέλετε, του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας. Είναι το ίδιο το σύστημα του καπιταλισμού, να το πω συνολικότερα. Οι ιδεολογικοί του μηχανισμοί. Είναι ένα πράγμα. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω 300 φορές μαζί σας. Μπορείτε ο καπιταλισμός να επιτρέψετε μόνο μία ολοκληρωμένη πρόταση. Όχι, γιατί πήγατε σε άλλο θέμα. Εγώ θα συμφωνήσω 1000% εργάτη. Θα συμφωνήσω 1000% μαζί σας ότι μπορεί να είναι κρίση του καπιταλισμού, του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ό,τι θέλετε. Αυτό που σας λέει ο Ψαριανός όμως, γιατί πρέπει να μου τζώνει στη Βουλή, γιατί πρέπει να λες ότι ο κοινοβουλευτικός είναι προδότες. Είπε προηγουμένως ο κύριος Φλωρίδης, ο κύριος Βορύδης, με συγχωρείτε, είπε ότι μας λένε κρεμό, πώς τι είπατε, σύλλογους. Αυτό δεν καταλαβαίνω. Ωραία. Τι σχέση έχουμε την κρίση του καπιταλισμού. Όποιος κατέβαινε στις εργατικές διαδηλώσεις και στις διαδηλώσεις οργής της νεολαίας, προφανώς δεν άκουγε αυτά τα πράγματα. Τι άκουγε, εδώ, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, άκουγε. Άκουγε νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Κοιτάξτε, τον μπάτσι γουρούνια δολοφόνη, όταν έχει δολοφονήσει ο Κορκονέας τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο, ναι, εμείς σαν αριστερά φωνάζαμε η αστυνομία δολοφονεί εδώ και τώρα να αφοπλιστεί. Συνελήφθη όμως και με φυλακή. Και το έχω ξαναφωνάξει και με Κουμή Κανελοπούλου και με Καλτεζά. Μην εκπλήσεστε γιατί το σύστημα του Μάη του 68 το φωνάζουν νεολαίοι όταν αστυνομικοί δολοφονούν. Εδώ πάμε να γυρίσουμε την εικόνα εντελώς ανάποδα ότι κανένας δεν μπορεί να κριτικάρει την αστυνομία και όταν ακόμα δολοφονεί. Εγώ και ένας και ένας μου το λέτε. Κοιτάξτε, πριν από μισή ώρα, πριν από μισή ώρα, εγώ διάβαζα εδώ αποσπάσματα από τους καταθέσεις των Χρυσαυγητών και έλεγα ότι υπάρχει πρόβλημα με την αστυνομία. Και ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, το οποίο εγώ το διάβαζα το πόρισμα πάλι πριν από 40 λεπτά, λέει ότι υπάρχει πρόβλημα με την αστυνομία. Άρα δεν είπε κανείς να μην κριτικάρουμε την αστυνομία. Είναι ένα πράγμα αυτό και ένα άλλο είναι να λες μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Σύμφωνοι. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω. Δεν μπορούμε να βγάλουμε από τη συζήτησή μας το τι είναι οι πολιτικές της κυβέρνησης που ανοίξαν τον δρόμο στην Ναζί. Είναι οι πολιτικές λιτότητας. Είναι η πολιτική που κλείνει την ΕΡΤ. Και που μπορεί ένα συμβούλιο της επικρατείας να λέει να ανοίξει η ΕΡΤ, αλλά δεν ανοίγει. Για χάρη κάποιων άλλων συμφερόντων και είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο αυτό. Είναι η πολιτική που επιστράτευε τους απεργούς. Είναι οι πολιτικές της καταστολής. Είναι η πολιτική που διαλύει τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Πήρε ψήφους Χρυσή Αυγή επειδή έκλεισε την ΕΡΤ κυβέρνηση. Κακώς την έκλεισε, όχι, συμφωνώ, πήρε ψήφους διότι επιτέθηκε βάρβαρα στην εργατική τάξη, έκανε πλήρη αναδιανομή πλούτο, δημιούργησε μαζική φτώχεια, εξαθλίωση και απόγνωση. Μέσα από αυτό έχουμε την κρίση των κομμάτων όπως τα ξέραμε και βέβαια το να περάσει ένας ολόκληρος κόσμος σε εναλλακτικές λύσεις οι οποίες χτυπάνε τη ρίζα του προβλήματος, χτυπάνε τον καπιταλισμό, είναι μια ολόκληρη προσπάθεια. Όσο και αν διάφοροι εξορκίζουν ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για σύστημα και για καπιταλισμό, η Ανταρσία μιλάει για αυτά τα ζητήματα. Μιλάει για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το ευρώ, για ένα σύνολο προβλημάτων τα οποία φορτώνονται στις πλάτες του απλού κόσμου. Και ο ναζισμός και ο ρατσισμός είναι τα κατεξοχήν εργαλεία που χρησιμοποιούν αυτές οι κυβερνήσεις. Εμείς είμαστε αντιμέτωποι με αυτά τα φαινόμενα. Με συγχωρείτε, ποια κυβέρνηση δεν παίρνει 10%. Κύριε Ψαριανό, το θέμα της ψήφου, κοιτάξτε, το θέμα της ψήφου, εάν δίναν δυνατότητα σε όλες τις πλευρές της αριστεράς. Επιτρέψτε μου, μην απαντάτε για μένα, αν θέλετε να συζητήσουμε. Εάν δίνατε δυνατότητα σε έναν κόσμο να εκφράζεται ελεύθερα και να αποφασίζει ελεύθερα και να ψηφίζει, εγώ πρώτα θα προτιμούσα να ψηφίζει, ξέρετε πού, μέσα στου εργασιακού χώρου. Εκεί που είναι η ανάγκη του κόσμου να παίρνει αποφάσεις, το αν θα απολυθούν το 1,5 εκατομμύριο του κόσμου. Στα Σοβιέτ. Θέλουμε πλήρη δημοκρατία. Και για όσοι λιδωρούν αυτές τις αντιμετωπίσεις, εγώ τους λέω να κοιτάξουν περισσότερο το τι έγινε στην ΕΡΤ. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δείχνουν τον δρόμο για όλους. Τι κάνανε οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Αντιστέκονται στις ιδιωτικοποιήσεις, αντιστέκονται στον εξευτελισμό, στις απολύσεις, αντιστέκονται σε μια κυβέρνηση. Η οποία θέλει να τα ξεπουλήσει όλα. Αυτό κάνουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Γιατί... Είμαστε εδώ. Έχει ξεκινήσει και λειτουργεί η δημόσια τηλεόραση και υπάρχει ένα κτίριο που έχει γίνει. Ποια δημόσια τηλεόραση. Αυτό έχει γίνει. Ποια δημόσια τηλεόραση. Είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Δεν την παρακολουθεί κανένας. Τώρα να πω κάτι. Εκατοντάδες χιλιάδες παρακολουθούν την ΕΡΤ των εργαζόμενων. Ναι. Διότι αποκύπτουν τις αλήθειες. Ποιος μπορεί να επιμένουν. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Και τα μπλε λεωφορεία η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα έκλεισε. Τα μοίρασε στους φίλους της, τους σεπίτες τότε και αναγκάστηκε μετά από 18 μήνες να επανακρατικοποιήσει αυτή τη δημόσια επίλυση. Και την ΕΡΤ για άλλο λόγο ήμασταν εδώ σήμερα, όχι για την ΕΡΤ. Μην όμως, δεν συζητάμε για τη Χρυσή Αυγή για να ξεχάσουμε την εργατική τάξη που αντιστέκεται. Εμείς συζητάμε για τη Χρυσή Αυγή και το εργατικό κίνημα που πραγματικά με την πανεργατική απεργία που ανέφερε κάποιος πιο πριν. Τη έβαλε το καρφί εκεί που
που έπρεπε, αλλά αυτό το κίνημα θα προχωρήσει μπροστά. Και ενάντια στο φασισμό και τον ρατσισμό, αλλά και ενάντια στα μνημόνια. Και γι' αυτό εγώ θέλω να δώσω την εικόνα του τι συμβαίνει στα πανεπιστήμια, τι συμβαίνει στα νοσοκομεία. Όχι όμως τώρα, όχι μία και δέκα τώρα. Μία επόμενη φορά, κύριε Κωνσταντίνου, ευχαριστώ. Κοιτάξτε όμως, αυτή είναι η ελπίδα. Όταν ο κύριος Καμίνης λέει ότι στην Αθήνα υπάρχει ένα πρόβλημα και το εντοπίζει ότι είναι πρόβλημα απόσυρσης του κράτους, ναι, θέλουμε λεφτά για τους δήμους, για δημοτικές υπηρεσίες, για παιδικούς σταθμούς. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνου. Γι' αυτά θα παλέψουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κωνσταντίνου που ήρθατε μαζί μας. Μια τελευταία φράση για να κλείσουμε. Εντάξει, μια γέφυρα μεταξύ της προηγούμενης συζήτησης. Ναι, γιατί ξεφύγαμε λίγο. Ωραία, εντάξει. Εγώ μέσα από αυτό το πολυπαραγωγικό που γέννησε τη Χρυσή Αυγή, ξεχωρίζω ένα. Είναι η κρίση του πολιτικού συστήματος. Κρίσιμη στιγμή είναι η αγανακτισμένη στο Σύνταγμα, που η Χρυσή Αυγή με την κρεμάλα και τα λοιπά, αυτή επωφελείται κυρίως από αυτή την ιστορία. Και αυτό ακριβώς μας δείχνει το έδαφος πάνω στο οποίο πρέπει να χτιστεί η συνένεση. Πρέπει να πάμε σε μια νέα δημοκρατία, έτσι, με νέους θεσμούς. Σε μια νέα δημοκρατία χωρίς εισαγωγικά, όχι το νέο. Ναι, όχι. Με νέους θεσμούς, μέσα από μια συνταγματική αναθεώρηση και να δούμε τι έφτεξε. Έφτασε το πολιτικό σύστημα, απαξιώθηκε μέχρι εδώ και πώς θα προχωρήσουμε. Εκεί θα χτιστεί η συνένεση. Στους θεσμούς πάνω. Μάλιστα. Σωστή άποψη. Εγώ θα ήθελα πολύ γρήγορα να πω ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε λίγο για το θέμα της βίας συνολικά. Ότι ο φασισμός, πέρα από ιδεολογία και ο ναζισμός, είναι και συμπεριφορές. Είναι ο πατρικός φασισμός, είναι ο θρησκευτικός φασισμός, είναι ο ποδοσφαιρικός φασισμός, είναι η βία. Η βία είναι ένα θέμα. Και με τη βία από μόνο του. Και με τη βία κερδίζει πάντα ο χειρότερος. Μάλιστα. Ο πιο δυνατός, ο χειρότερος. Χωρίς να θέλω στο κλείσιμο να δημιουργήσω έτσι. Είναι ο πιο δυνατός να... στη βία είναι το κράτος. Άρα να... είναι ο χειρότερος. Ο χειρότερος. Μάλιστα. Αυτός που χρησιμοποιεί τα το χειρότερα. Έχει το μονοπόλιο της ένομης βίας. Άρα είναι αυτό ο χειρότερος. Έχει μάλιστα το μονοπόλιο όμως. Γι' αυτό οργανωμένη κοινωνία. Λοιπόν, κύριε Βορύδη. Λοιπόν. Χωρίς να θέλω πάντως να δυναμητήσω, ξαναλέω, για μένα υπάρχει ένα ζήτημα. Εντάξει, το ποινικό μέρος έχει πάρει το δρόμο του, θα δούμε όπως θα εξελιχθεί. Είναι μια κρίσιμη συζήτηση. Για μένα, ένα δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι η πολιτική αντίδραση από εδώ και πέρα. Γιατί εδώ υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εκκρεμότητα. Έχει ασκηθεί μια ποινική δίωξη σε ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν ένα πολιτικό κόμμα. Το χαρακτηρίζουν αυτό η δίωξη ως εγκληματική οργάνωση. Τώρα χρειάζεται μια απάντηση. Σας έκανε εντύπωση πως τις τελευταίες ώρες, ίσως και 24 ώρα, υπάρχει μια προσπάθεια από διάφορους κύκλους που δεν μπορώ να προσδιορίσω. Ωραία συζήτηση. Να αποδυναμώσουν τη δίωξη κατά της Χρυσής Αυγής. Βλέπω στις τηλεοράσεις να βγαίνουν ποινικολόγοι, υποτίθεται, για να λένε ότι. Παίζει αυτό το κόλπο. Παίζει ένα κόλπο καινούργιο, δεν ξέρω τι παίζει εκεί πέρα. Τι είναι αυτή η ιστορία. Σάγραν πελατών. Σάγραν πελατών. Είναι κάποια οργανωμένη αλητία από πίσω που το έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν το ξέρω, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω και μιλώντας νομικά να σας πω. Ότι είναι απολύτως άρτιο, απολύτως πλήρες, απολύτως εμπεριστατωμένο, απολύτως ολοκληρωμένο το πόρισμα και δεν είναι μόνο αντιεισαγγελέα ο οποίος έκανε τη δουλειά. Αυτό ουσιαστικά το βλέπει και η εισαγγελέα του Αριουπάγου. Αν κάποιοι θέλουν να μας πούν ότι η εισαγγελέα του Αριουπάγου και ο αντιεισαγγελέα του Αριουπάγου, αυτοί δεν ξέρουν καλά γράμματα, αλλά ξέρω εγώ κάποιοι άλλοι ξέρουν, τότε αυτό. Γιατί άκουσα κάτι περίεργο θεωρία. Είναι λέει οριακή λοιπόν, νομιμότητα. Η οριακή αυτά... νομιμότητα, ξέρετε, στα νομικά δεν υπάρχει. Κάτι είναι ή νόμιμο ή παράνομο. Οριακά νόμιμο δεν υπάρχει. Μένει όμως μια τρίτη, επαναλαμβάνω, πολύ μεγάλη συζήτηση. Πρέπει να σημειώσουμε τα ονόματα αυτών που τα λένε. Τρίτη και να πολύ μεγάλη συζήτηση. Καθηγητές, παρακαλώ. Λοιπόν, καθηγητές υποτίθεται του δικαίου. Και λοιπόν, προσέξτε τώρα. Μένει όμως μια τρίτη μεγάλη συζήτηση. Και δεν θέλω τώρα, λέω, στο κλείσιμο να ενισπύρω δαιμόνια και να διαρρεθήσω ειδικά τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει ζήτημα με αυτό. Αλλά πάντως, συνεχίζοντας από αυτό που λέει ο συνάδελφός μου Σαριανός, το ζήτημα τη τάση των κομμάτων απέναντι στη βία. Είναι ένα πολύ κρίσιμο κριτήριο. Όταν, παραδείγματος χάρη, εγώ ακούω ότι υπάρχει των κομμάτων, κόμμα των ομάδων, των θρησκειών, εγώ να μιλήσω συγκεκριμένα. Όλων. Όταν υπάρχει κόμμα, το οποίο βγαίνει γονέων και λέει, όταν διενεργούνται ανακριτικές πράξεις για τη διακρύβωση ανθρωποκτονιών, βγαίνει με τον εκπρόσωπό του μέσα στη Βουλή και καταγγέλει την αστυνομία για τις ανακριτικές πράξεις αυτές. Με συγχωρείτε πολύ. Πρέπει να αρχίσουμε να παίρνουμε την ευθύνη. Διότι, ξανά λέω. Δεν κάνεις με αυτό που λέτε. Δεν ξέρω αν ήταν εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαφωνούσε. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Λοιπόν. Αλλά και εσείς φέρτε το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο να στείλουμε ένα μήνυμα. ΣΥΡΙΖΑ, κάποια φέρτε ΣΥΡΙΖΑ το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο. Ήταν η συγκίτριά του Γρηγορίκη. Αλλά λέω το εξής. Αυτό λοιπόν κάποια στιγμή. Μην κρυβόμαστε πίσω από εσάς του ΣΥΡΙΖΑ. Δύο λεπτά. Πρέπει να το βάλουμε μέσα στην κουβέντα. Γιατί εξανιστάμεθα για την περίφημη θεωρία των δύο άκρων. Αλλά αναρωτιόμαστε τι είδους συνέπειες παράγονται από αυτή τη ρητορική.
αν έχουν δίκιο αυτοί που λένε εγκαλούν τον εισαγγελέα γιατί κάνει ανακριτικές πράξεις για τις κουριές, για να ανακαλύψει ποιος έκανε την απόπειρα ανθρωποκτονίας, μπορώ να ρωτήσω γιατί δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα να πούνε και οι άλλοι από την άλλη πλευρά. Αντιλαμβανόμαστε τι δίπολο δημιουργείται. Άρα λοιπόν αυτό είναι που πρέπει να τελειώνει. Δεν υπάρχει καλή βία που προέρχεται από το καλό λαϊκό κίνημα και κακή βία η οποία προέρχεται, ξέρω εγώ, από τη Χρυσή Αυγή. Η παράβαση των ποινικών διατάξεων, η παράβαση του νόμου είναι το ίδιο κακή. Είτε την κάνει ο ένας, είτε την κάνει ο άλλος. Σε αυτό διαφωνεί κανείς. Όποιος δεν υιοθετεί αυτήν την θέση, ναι, στην πραγματικότητα εκτρέφει την Χρυσή Αυγή. Αυτό διαφωνεί. Ναι, σε τι διαφωνεί. Σε τι. Οι Ρωμαίοι που κυνήγησαν το Σπάρτακο ήταν το ίδιο, ήταν η ίδιου είδους βία με τη βία εναντίον των Ρωμαίων που... Εισάγεται λοιπόν, εισάγεται ρεπουμπλικάκο τώρα ένα κρίσιμο κριτήριο το οποίο είναι τι. Το αξιολογικό στοιχείο στη βία. Μπράβο. Άρα τι σκοπό εξυπηρετεί, αυτό λέτε. Απαντώ όμως. Δηλαδή όταν μία... Απαντώ όμως. Μισό λεπτό, πριν απαντήσετε. Κύριε Πουλικάκο, αυτό αμφισβητεί τα θεμέλια της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Αυτό που λέτε. Μα αυτό είναι το σύστημά μας. Επομένως, αν θέλετε να πάτε απέναντι, είναι, καλά κάνετε και πηγαίνετε. Σύστημα, αλλά να ξέρουμε ότι και οι άλλοι που πάνε απέναντι μετά σύστημα, έχουν το ίδιο επιχείρημα ακριβώς. Είναι σύστημα ακριβώς. Όπου επιδέχεται απατεωνίες. Όταν πάτε στο λαό, δεν υπάρχει ιδεώδες. Το ιδεώδες δεν υπάρχει. Πρόγραμμα. Δεν λέμε για ιδεώδες, μιλάμε για στοιχειώδη. Ναι. Το ιδεώδες σύστημα δεν υπάρχει. Έχουμε το τάδε πρόγραμμα. Και εμφανίζεστε ως κυβέρνηση με 180 μοίρες αλλαγή αυτού του προγράμματος. Mm-hmm. Θα κρυθούν σαν συνολικά. Θα κρυθούν σαν συνολικά. Και εδώ το παράδειγμα με τους Ρωμαίους και τον Σπάρτακο. Όταν έγινε εκλογή. Όχι, οι Ρωμαίοι ήταν δημοκρατία, ούτε ο Σπάρτακο. Εάν ξεκινήσουμε. Όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, κύριε Πρετεντέρη, το να δημιουργήσεις εντυπώσεις με τα μέσα ενημέρωσης, με ένα χίλιους δύο τρόπους, το κράτος και η. Το παρακράτος, αν θέλετε, έχει πολλά ποδάρια και μπορεί να το κάνει. Εγώ θα πω το γεγονός ότι είμαστε πάρα πολύ ανεκτικοί σε φαινόμενα ανομίας στο παρελθόν. Τι ανομίας, ανομίας. Καταλήψεις πανεπιστημίων. Καταλήψεις πανεπιστημίων. Όταν φτωχαίνεται το κόσμο για τη βία. Υπήρξε το κράτος πάρα πολύ ανεκτικό. Για τιμωρησία του πολιτισμού. Και αυτό ακριβώς, παρήγαγε την αντίληψη ότι μπορεί να γίνει το ίδιο από την άλλη. Προημερών ψηφίσατε μέσω άλλων ιδεολογημάτων, α πούμε. Να μην μπορεί, να μην έχει δικαίωμα η εφορία να θίξει τον πολιτικό για θέματα ξεπλήματος χρήματος. Αληθεύει ή όχι. Η επόμενη για κοιτάξτε το καλύτερα. Δεν αληθεύει, να το κοιτάξουμε όσο καλά θέλετε. Μια φράση, δηλαδή, ο Δήμαρχος και ο κ. Μανιδόπουλος. Τώρα που είπατε ο Δήμαρχος, όταν ο Δήμαρχος πέρσι πήρε πρωτοβουλίες για την Χρυσή Αυγή και για τη δράση των χρυσαυγητών στην Αθήνα, ακόμα και αριστεροί φίλοι μου, τον έλεγαν γραφικό. Ναι. Και τι μας κάνει τώρα ο Καμίνης. Κύριε Βελάκη, δείτε μια φράση. Εντάξει, να το θυμηθούμε αυτό. Το μίσος αντιμετωπίζεται με παιδεία και καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης. Και το ταξικό μίσος με κοινωνικό κράτος για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές ανισότητες. Και πρέπει αυτό να είναι ένα μήνυμα, όχι μόνο προς την κυβέρνηση και προς τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Διότι μας κουνάνε το δάχτυλο. Έρχεται η Τρόικα εδώ και δεν καταλαβαίνουμε ότι με τις πολιτικές της λιτότητας που έρχει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή οδηγεί τις ευρωπαϊκές κοινωνίες στα βράχια. Κύριε Δήμαρχε. Κάτι ξέρουν οι κύριε Πρετεντέρη, το θέμα της βίας πράγματι είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Και πρέπει να κάνετε κατά τη γνώμη μου και μια χωριστή εκπομπή γι' αυτό. Έχετε και ένα εξαιρετικό βιβλίο του Δημήτρη του Ψυχογιού για τη βία στην πολιτική. Όντως, το διάβασα και πολύ καλό. Εξαιρετικό. Λοιπόν, βία υπήρξε και στη μεταπολίτευση αριστερή. Υπήρξε όμως και μια παράδοση βίας. Είχαμε και μια χούντα. Αριστερή σε εισαγωγικά. Και έναν εμφύλιο πόλεμο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό πρέπει να είναι ένα νέο ξεκίνημα από εδώ και πέρα. Η ιστορία αυτή είναι γεγονός ότι έφερε μια αλλαγή στη ψυχολογία του κόσμου. Εγώ το βλέπω στον κόσμο. Στο Δήμο της Αθήνας καταδικάσαμε ήδη από τον Ιούνιο του 2012 τον πρώτο ξυλοδαρμό Πακιστανού από τη Χρυσή Αυγή που ήταν και η κόρη του Μιχαλολιάκου μέσα. Τότε ήμασταν μόνοι μας. Εντελώς μόνοι όμως. Και τώρα είναι μια ολόκληρη κοινωνία. Σωστό, και τώρα πρέπει να χτιστεί η συνένεση πάνω στους κανόνες της δημοκρατίας. Και η δημοκρατία αποκλείει τη βία. Ο κ. Παναγιωτόπουλος, σας δίνω ως πανεπιστημιακό τον τελευταίο λόγο. Ευχαριστώ, θα είμαι... Βγάλετε και το συμπέρασμα. Επιγραμματικώς δεν θα βγάλω κάποιο συμπέρασμα, κάποια σημεία. Η θεωρία των δύο άκρων επιστημονικά μπορεί να συζητηθεί, έχει θέση στη βιβλιογραφία, έχει και αμφισβήτηση. Αυτό που είναι προφανές,
Μπούρδα είναι, αλλά τέλος πάντων. Έχει πολλά προβλήματα. Αυτό που είναι προφανές είναι ότι υπάρχει και μια θεωρία του ολοκληρωτισμού και η οποία αυτή δεν είναι τόσο μπούρδα. Καθόλου αυτή, μάλιστα. Και υπάρχει και η ενότητα των αποτελεσμάτων του ανορθολογισμού, όπου εκεί δεν είναι ούτε αριστερά αυτά τα πράγματα, ούτε δεξιά, και οι κρεμάλες και τον αντίνεσαι SS σε διαδήλωση, αυτό δεν είναι ούτε αριστερό ούτε δεξιό, είναι ανορθολογικό και οδηγεί στην κανονικοποίηση και στην ευκολία με την οποία κανείς γίνεται χρυσαυγίτης. Αλλά η θεωρία των δύο άκρων και η ιδέα, παραδείγματος χάρη, του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ είναι ανορθολογική, δεν ισχύει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν και θέλουν να ανήκουν, θέλουν και να διευρυνθεί η δημοκρατία. Ειδικά η μάζα των ψηφοφόρων. Και τα περισσότερα στελέχη και ο ηγέτης. Και σε ένα καθεστώς, επειδή έχουν υποθεί πολλά. Όχι το καλύτερο, συγγνώμη. Έτσι, όπου λειτουργεί μια δημοκρατία, δεν είναι η καλύτερη, αλλά λειτουργεί όμως. Το να φωνάζεις η Χούντα δεν τελείωσε το 1973, το ξαναλέω, είναι κορυφαία τροφοδότηση ακροδεξιών και προβοκατόρικων και δολοφονικών συλλογιστικών. Και αν θέλετε να συζητήσουμε, θέλετε να πάμε σε ένα πανεπιστήμιο να συζητήσουμε. Καταρχήν, η Χούντα δεν είναι ιστορικό. Είναι σωστό το σύνθημα. Μπορεί όχι όλοι. Το σύνθημα είναι σωστό γιατί τελείωσε το 1974. Μπορεί όχι όλοι. Μια φράση ακόμα. Όλοι ακούμε Πουλικάκο. Ελπίζω δηλαδή. Οι χρυσαυγίτες δεν ακούνε Πουλικάκο. Ποιος το λέει αυτό? Ακούνε. τότε δεν είναι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν στοιχεία της ζωής, του τρόπου ζωής μας, του δυτικού τρόπου ζωής. Ακούνε το σκόνη, πέτρα, λάσπη, το μωρό μου. Που δεν έχουν καμία σχέση με τον τρόπο ζωής που ονειρεύεται η Χρυσή Αυγή. Ο οποίος είναι στρατοπεδικός. Μια μεγάλη μακρόνισο θέλει να φτιάξει η Χρυσή Αυγή. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι με τις τρομερές διαφορές που φάνηκαν και εδώ, περίπου θέλουν να ζήσουν στον ίδιο τρόπο ζωής. Αυτό διακυβεύει. Και δεν είναι σίγουρο ότι έχει κερδιθεί η μάχη. Όχι, δεν είναι σίγουρο. Και εγώ σήμερα στο άθρο μου στα νέα αναρωτιόμουν αν τελειώσαμε. Δεν είμαι βέβαιος. Τελειώσαμε, έβαλε ερωτηματικό. Μόλις αρχίσαμε. Θα δούμε. Καταδικαστική εργασία. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο Καμή, τον κύριο Μάκη Βορύδη, τον κύριο Γρηγόρη Ψαριανό, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον κύριο Δημήτρη Πουλικάκο, τον κύριο Παναγή Παναγιωτόπουλο και τους κυρίους Κωνσταντίνου, Λιακόπουλο και Κλίντ που ήταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, μαζί την επόμενη Δευτέρα. Ευχαριστώ και καλή σας νύχτα. We'll be right back.